Καλημέρα, εδώ είμαστε. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4 Δευτέρα 15 Ιουλίου. ΠΑΟΚ Ιουλίου, αγάπη. Τι έμεινε. 7 μέρες για να μάθουμε αντίπαλο στον τρίτο αποκριματικό γύρο του Champions League. Περνάνε οι μέρες, περνάει ο καιρός. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ψάχνει τους παίκτες που του λείπουν. Δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω, έχει χαθεί πολύτιμος. Απλά περιμένουμε πότε θα καταλήξει ο ΠΑΟΚ στους παίκτες με τους οποίους συζητάει και τους παίκτες που έχει στα μπάρι. Πες και εσύ αυτό το πιασάρικο, το κρίσιμη εβδομάδα. Κρίσιμο τρίμηνο. Δεν λέω τίποτα. Κρίσιμο τρίμηνο, κρίσιμη εβδομάδα. Με αγαναχτούν όσο δεν μπορείς να καταλάβεις αυτοί οι άνθρωποι. Κρίσιμες ώρες, ώρες αγωνίας. Εβδομάδα, εβδομάδα, όχι, εβδομάδα αποφάσεων. Το κάνεις πιο γενικό, ρε παιδί. Με εβδομάδα αποφάσεων. Όλα τα θέματα επιτάπητες, όλα αυτά, ρε παιδί μου. Ναι. Τρεις εκφράσεις. Που δεν είναι και ψέματα. Να μην πούμε κοντά σε χαφ. Μια ανάσα. Όχι, αυτό κάνεις πολύ συγκεκριμένο και μπορεί να έρθει κανένας αριστερός μπακ. Μπορεί να έρθει αριστερός μπακ και μετά. Δεν θα έρθει μέχρι τις 30 Ιουλίου ο χαφ. Να βάλω μια ανάσα. Λογικά. Τι στο διάλογο δεν θα έρθει. Λογικά. Άρα, μια ανάσα σε χαφ, παιδιά, ο ΠΑΟΚ. Πεκταράς θα είναι, να ξέρετε. Έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη. Μπορεί να έχει περάσει και τη Λατινική Αμερική. Ασία δεν νομίζω να έχει περάσει. Ασία δεν νομίζω, όχι. Άρα, με Λατινική Αμερική και Ευρώπη είμαστε καλυμμένοι, νομίζω. Ναι, τέλος πάντων. Πόσο έξω να πέσουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η ομάδα επιστρέφει σήμερα σε ρυθμούς προπόνησης, μετά από δύο μέρες ξεκούρασης. Οι περισσότεροι επισκέφθηκαν τη Χαλκιδική. Ναι. Αν και δεν ήταν και πολύ καλός καιρός, αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή, νομίζω, για αυτό το διήμερο. Και περιμένουμε την Πέμπτη, όπου η ομάδα θα επιστρέψει στην Ολλανδία. Αυτή τη φορά στο πανέμορφο Χόρστ. Έχει βγάλει και επίσημη ενημέρωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα υπόλοιπα φιλικά. Mm-hmm. Γιατί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν 100% σίγουρα. Πλέον υπάρχουν και όλες πληροφορίες ακόμα και για τα γήπεδα. Για όσους είστε εκεί πέρα στη γύρω περιοχή, μπείτε λίγο στο paok.gr να δείτε ακριβώς τα γήπεδα. Γιατί λογικά θα θέλετε να είστε εκεί. Ξεκινάει ο ΠΑΟΚ το Σάββατο, γρήγορα, δύο μέρες μετά την άφηξη στην Ολλανδία, με το πρώτο του φιλικό. Θα αντιμετωπίσει τη Sint-Truiden στο Βέλγιο. Το Σάββατο στις 5 ώρα Ελλάδας. Μια χαρά. Λοιπόν, μετά, 23 του μήνα, και πάλι στο Βέλγιο, νέο φιλικό εκεί με την Anderlecht στις 7 το απόγευμα, στο προπονητικό κέντρο της Anderlecht, αυτό το φιλικό. Και τελευταία δύο παιχνίδια είναι την ίδια μέρα, στις 27, στο Χόρστ στις 4 με την Αλτα Αγούν από την Σαουδική Αραβία, και στις 8 με τη Φορτούνα Σιτάρτ στην έδρα της Ολλανδικής ομάδας. Προφανώς εδώ θα γίνει αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, θα μοιραστεί η ομάδα στα δύο και θα υπάρξουν δύο διαφορετικά σχήματα στα δύο φιλικά, κάτι ανάλογο είχε γίνει και πέρσι. Πρέπει να δούμε πόσο απέχει το γήπεδο που θα γίνει το φιλικό με την Αλτα Αγούν με το γήπεδο της Φορτούνα, να δούμε αν θα προλάβει ο Σταύρος να τελειώσει το ένα φιλικό και να πάνε στο άλλο. Ναι, είναι ένα θέμα και αυτό. Γιατί είναι 4 και 8. Εντάξει, θα προλάβουν. Ναι, λογικά κάπου εκεί κοντά θα είναι η Ολλανδία, δεν είναι άλλωστε μεγάλη. Και η ομάδα, θυμίζουμε, επιστρέφει η Θεσσαλονίκη οριστικά στις 28. Ουσιαστικά για λίγες ημέρες, γιατί μετά ξεκινάνε και τα επίσημα παιχνίδια της σεζόν 6-7 του μήνα. Οπότε, αρκετά γεμάτο αυτό το 15ήμερο. Στην Ολλανδία, αλλά προηγείται αυτή η εβδομάδα. Το ρόστερ δεν είναι γεμάτο. Ναι, προηγείται αυτή η εβδομάδα εδώ. Για το ρόστερ έχει μιλήσει ο Άγχελ Κρέσπο στο πλαίσιο της συνέντευξής του στη Φόρτσα. Θα τα πούμε μετά και με τον Σταύρο. Έχει δώσει όμως πολλές ατάκες ο Κρέσπο. Ναι. Και δεν είναι από τους παίκτες που σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όταν τους ρωτάς για το ρόστερ και τις επιλογές, θα σου πούνε ότι δεν είναι ο δικός μου ο ρόλος αυτός να το σχολιάσω και υπάρχουν άλλοι ειδικοί. Ναι. Ο Κρέσπο απαντάει, λέει ότι θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και στις διοργανώσεις φέτος. Είπε ότι περιμένουμε κι εμείς να γίνουν κινήσεις και να αντικατασταθούν οι παίκτες που έχουν φύγει. Και ανέφερε κιόλας, στάθηκε κι αυτός στη μεσαία γραμμή. Το είπε δηλαδή, ότι εκεί χρειαζόμαστε ενίσχυση για να έχουμε 22-23 παίκτες εισάξιους στο ρόστερ.
Οπότε νομίζω είναι από μόνο το αυτές οι ετάκες του Κρέσπου από μόνες τους κάτι λένε. Για πολλά πράγματα. Εγώ ξέρω κάποιο ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Αυτό είναι γεγονός. Είναι αίρεστα, εντάξει. Δεν είναι ούτε εκτίμηση. Προφανώς, το έχουμε πει όλοι. Ούτε κριτική, ούτε τίποτα. Είναι γεγονός. Ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Για όποιος πει κάτι διαφορετικό, τους λόγους, τι να σου πω. Μπορεί ο καθένας να τους μεταφράσει όπως θέλει και να τους καταθέσει. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το αν αυτοί που θα έρθουν κερδίσουν τη μάχη με τον χρόνο είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρει ούτε ο ΠΑΟΚ. Επαφίεται πολύ στην προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή, στην διάθεσή του να εγκληματιστεί στο δικέφαλο, στο πώς θα κολλήσει με τον Αμπέλ Φερέιρα, το αν είναι εύστροφος, γιατί και αυτό παίζει ρόλο στην προσαρμογή ενός ποδοσφαιριστή, δηλαδή αν τα παίρνει με τη μία τα γράμματα, μπορεί και να γίνει δουλειά. Εάν χρειάζεται χρόνο για να καταλάβει την φιλοσοφία του Φερέιρα, για να καταλάβει σε ποια ομάδα έχει έρθει, ποιες είναι οι απαιτήσεις κτλ. Κτλ. Το τρένο έχει χαθεί. Και θα δούμε έναν ΠΑΟΚ με Ελ Καντουρί, Κάτσε, Μίσης κτλ. Και Ακούστου. Ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Τους λόγους ας τους βρούνε οι υπεύθυνοι. Δεν είναι ένας, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Οκ, okay, δεν είναι εύκολο για μια ελληνική ομάδα να προσελκύσει παίκτες από το πάνω ράφι. Ναι, τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Καλά, αυτό είναι γεγονός, δεν είναι κάτι καινούργιο. Νομίζω ότι το σημειώνουμε όλοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευελπιστούμε ότι αυτήν την εβδομάδα θα υπάρξει κάτι. Ευελπιστούμε. Στόχοι υπάρχουν. Το θέμα είναι να προχωρήσουν κιόλας. Έχουν βγει και μέσα στον Κύριακο διάφορα ονόματα. Πάλι από Πορτογαλία. Και για τα αριστερά της άμυνας, όπου επίσης ο ΠΑΟΚ ψάχνεται και για εκεί, εδώ και αρκετό καιρό. Παράλληλα γίνεται ένα πάρτι από ανώνυμους συναδέρφους, μέσα εισαγωγικά, για το ποιοι θα αποχωρήσουν από το ρόστερ. Και δυστυχώς υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ που δεν μπορούν να φιλτράρουν που διαβάζουν τι. Και υπάρχει μια μικρή αναστάτωση. Εγώ το έχω ξαναπεί, παιδιά, θα το πω για μία και τελευταία φορά, γιατί με έχει κουράσει και το θέμα, γιατί δέχομαι και εγώ ερωτήματα. Να μάθετε να φιλτράρετε και να μην βλέπετε ένα λογαριασμό ΠΑΟΚ ή μια ιστοσελίδα ή οτιδήποτε και ορμάτε και ό,τι σας σερβίρουν το καταπίνετε αμάσιτο. Το μόνο που δεν διαβάσαμε είναι ότι θα φύγει αυτή τη εβδομάδα και ο Ιβάν Σαββίδης. Να ξέρεις, αγάπη. Εντάξει, ο καθένας κρίνει αυτό που διαβάζει εσύ. Άμα θέλω να πιστέψει ο καθένας αυτό που διαβάζει, η δικαιωμά του είναι. Σας έχω πει, έχω και εμπειρία από την όλη φάση. Επειδή πραγματικά έχει ανθίσει αυτή η μόδα να γίνονται λογαριασμοί στο Instagram με τις δύο λέξεις PAOK και Transfers, που είναι οι πιο πιασάρικες σε αυτό το διάστημα, με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε, paok.transfer, transfers.paok, paok, pavla, transfers κτλ. Κτλ. Πάνω από 50 λογαριασμοί. Η μισή, να μην πω το 80%, είναι από 12χρονα, 14χρονα παιδιά που έχουν βρει το κόλπο να έχουν followers και να νιώθουν σημαντικοί και να ταλαιπωρούν τον κόσμο στην ουσία. Αυτό, κλείνω την παρένθεση, δεν θα αναφερθώ ποτέ ξανά. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι διαβάζει και ό,τι καταλαβαίνει. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Δεν θα διαβάσετε στο ΠΑΟΚ 24 κοντά σε χαφ και μια ανάσα εδώ και δύο μήνες. Όσοι τα έχουν γράψει έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η δημοσιογραφία δεν είναι ζαριά. Και πάμε παρακάτω. Όντως υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν κέρδισαν την εμπιστοσύνη του Αμπέλ Φερέιρα. Απόλυτα λογικό. Άλλο αυτό και άλλο θα φύγει μισή ομάδα. Απόλυτα λογικό να υπάρχουν μερικοί. Το λέγαμε και από την πρώτη στιγμή ότι δεν αποκλείεται να γίνουν και κάποιες εκπλήξεις. Παίκτες που θεωρούσαμε ότι σίγουρα μένουν με τον Αμπέλ Φερέιρα να αλλάζει τα δεδομένα για αυτούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν έχει κανείς μας εικόνα στο 100% των αποφάσεών του. Νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα και πιο πολύ την Τετάρτη, που θα ανακοινωθεί κιόλας η αποστολή που θα ταξιδέψει την Πέμπτη στην Ολλανδία, εκεί θα καταλάβουμε τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα να καθόμαστε να κάνουμε κρίσεις, πραγματικά δεν υπάρχει σιγουριά για κανέναν αυτή τη στιγμή. Το έχουμε αναφέρει εδώ και πολύ καιρό ότι θα υπάρχουν και πωλήσεις.
ή τουλάχιστον ιδανικά θέλει ο ΠΑΟΚ να πουλήσει έναν δύο ποδοσφαιριστές. Εγώ εξακολουθώ να μπορώ να καταλάβω γιατί φτάσαμε 15 Ιουλίου και τα μέτωπα είναι τόσο ανοιχτά και δεν βάζω μέσα περιπτώσεις όπως ο Άρντα, ο Μουλέν, ο Κίτσιου, που εύκολα ή δύσκολα θα βρεθεί λύση, είτε να αποχωρήσουν δανεικοί, καλά και μεταγραφή, δεν νομίζω κάποιος από αυτούς να φέρει χρήματα στον ΠΑΟΚ, να σου πω την αλήθεια αγάπη. Δεν περιμένει και κανένας νομίζω. Αλλά μπορεί να βρεθεί μια λύση, μια ομάδα να δανειστεί για παράδειγμα τον Ουάρντα, να πληρώσει το μισό συμβόλαιό του που δεν είναι και μικρό, το άλλο μισό να πληρώσει ο ΠΑΟΚ και να μην έχει να κάνει φέτος τουλάχιστον με τον Ουάρντα. Ο ΠΑΟΚ, αν για έτσι που στο πάει ο Αιγύπτιος, δεν αποκλείται να πάει σε μια ομάδα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο να ξαναγυρίσει πίσω στον ΠΑΟΚ. Καλά, με τον Ουάρντα. Συγκεκριμένο. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπως είναι του Μουλέν, του Κίτσικιου και άλλοι δανεικοί που θα πρέπει σιγά σιγά να διευθετηθούν και αυτές. Υπεύθυνος είναι ο Μάριο Μπράγκο. Στο θέμα του Ουάρντα τουλάχιστον που είχε υπάρξει την προηγούμενη εβδομάδα και μια δική του δήλωση που έλεγε ότι περιμένω να δω τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ και επιστρέφω και όλα αυτά. Αυτό που βγαίνει από τον ΠΑΟΚ είναι ότι ψάχνουν τη λύση για να τον αποδεσμεύσουν, να τελειώσει ουσιαστικά αυτό το κεφάλαιο που πιο πολύ ταλαιπωρεί ήταν το τελευταίο διάστημα παρά ουσία. Του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες, δεν πήρε καμία από αυτές. Ίσα-ίσα κιόλας εξέθεσε και τον ΠΑΟΚ σε πολλές περιπτώσεις, οπότε μια εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Επιλογή 200% που δεν έπρεπε να γίνει. Και να ρωτιόμασταν και με τον Σταύρο, όταν ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε από τον Πανετολικό, πώς έγινε ο ΠΑΟΚ να κλείσει τα αυτιά ή να παραβλέψει όλα αυτά που ακούγονταν στο Αγρίνιο. Ενδεχομένως στη βάση ότι ας έρθει και θα τον αλλάξουμε. Δεν αλλάζει παιδιά ο άνθρωπος, νομίζω το ξέρετε και από την καθημερινότητά σας και από την εμπειρία που έχετε στη ζωή. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Τέλος πάντων, λαθασμένες κινήσεις γίνονται. Θα γίνουν κι άλλες. Σε όλες τις ομάδες υπάρχουν λαθασμένες επιλογές. Το θέμα είναι να μαθαίνεις από τα λάθη και τουλάχιστον να κλείνεις την πόρτα σε περιπτώσεις που είναι τόσο εξόφθαλμες, όπως ήταν αυτή του Άρντα. Το να εμπιστευτείς έναν ποδοσφαιριστή που έχει τα μυαλά μέσα στο κεφάλι του και να μην του βγει και να μην βγει η επένδυση, okay, συμβαίνει. Όπως έγινε για παράδειγμα με τον Μιχόγεβιτς. Είχε κάποια στοιχεία, ήταν σε μια καλή ηλικία. Okay, αποκτήθηκε. Μπας και προκύψει κάποιος νέος Βαρέλα, νέος Κρέσπο. Δεν βγήκε η επένδυση, πάμε παρακάτω. Αλλά παίκτες σαν τον Ουάρντα, πραγματικά δεν ξέρω πώς αποφασίστηκε να έρθουν στον ΠΑΟΚ. Έκλεισε οριστικά και το κεφάλαιο Μπέργκ. Στη Ρωσία, στην Κράσνονταρ πήγε ο Σουηδός. Ναι. Οπότε τελείωσε και αυτό. Έστω και έτσι, να μην καλό υπάρχει αυτή η φημολογία. Όλοι τον θέλαμε στον ΠΑΟΚ νομίζω. Δεν έγινε. Και εδώ πάμε παρακάτω. Ναι, πήγε στη Ρωσία. Πίστηκε από τους Ρώσους. Από ό,τι είπε κιόλας που διάβαζα σε μια συνέντευξή του, έκαναν πολλά πράγματα για να του δείξουν ότι τον θέλουν. Ήθελε να πάει εκεί, οκ. Okay. Έκλεισε στην Κράσνονταρ και η ζωή συνεχίζεται και για αυτό το θέμα. Απλά επειδή γράφτηκε πάρα πολλές φορές και το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές, κλείνει αυτό το κεφάλαιο και ο ΠΑΟΚ κοιτάει όλες τις επιλογές του. Το έχουμε πει πολλές φορές και με τον Σταύρο. Προφανώς και υπήρχε σαν όνομα, αλλά δεν το προχωρούσε ο ΠΑΟΚ για αρκετούς λόγους όλο αυτό το διάστημα. Κοίταξε, μπορεί ένας απλός λόγος να ήταν ότι ο Μπέρκ ήθελε 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ναι, νομίζω συνδυασμός ήταν. Γιατί εγώ αυτά περί αγάπης του για τον Παναθηναϊκό κτλ. Δεν τα πολύ πιστεύω. Δεν υπήρχε ρε, όχι, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και αυτό το είπε. Εκ του ασφαλούς ο Μπέρκ, αφού είδε ότι δεν πήγε ούτε σε Ολυμπιακό ούτε και στον ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς πόσο σοβαρό ήταν το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Έβγαλε προς τα έξω το ενδιαφέρον. Το δέσιμό του με τον Παναθηναϊκό, να το πω έτσι. Δεν νομίζω ότι έπαιξε όλο αυτό πάντως. Αν είχε τα λεφτά που ήθελε ο Μπέρκ στον ΠΑΟΚ, θα άφηνε και τις αγάπες του για τον Τριφύλλη και το δέσιμό του με τη θύρα 13 και την πράσινη φανέλα και όλα. Τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Έχει συμβεί και με ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ, για να το συνοψίσουμε, χρειάζεται επιθετικό. Είχαμε και νέα δημοσιεύματα για Τζένοα και Σβιντέρσκι. Υπήρχε τοποθέτηση ξεκάθαρη νομίζω του Γιώργου Σαββίδη ότι δεν υπάρχει σκέψη παραχώρηση του Σβιντέρσκι. Από ό,τι γνωρίζω και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να αποχωρήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δηλαδή να αφήσει μια ομάδα πρωταθλητισμού που μπορεί να του δώσει παιχνίδια στο Champions League και να πάει στη Τζένοα.
Παρότι το ιταλικό πρωτάθλημα είναι σαφώς καλύτερο από το ελληνικό, δεν το συζητάμε. Ο ΠΑΟ χρειάζεται αριστερό οπισθοφύλακα. Και ο ΠΑΟ χρειάζεται έναν ή δύο χαφ. Όλα αυτά με τις ανάγκες του ρόστερ τώρα. Αν αποχωρήσουν 2-3, μπορεί να προκύψουν και άλλες ανάγκες. Μέχρι ενός βαθμού είναι λογικό να υπάρχουν προσαφαιρέσεις στο ρόστερ λόγω και της έλευσης νέου προπονητή. Αλλά θεωρώ εγώ προσωπικά ότι τα μέτωπα είναι πάρα πολλά και θα έπρεπε να είναι λιγότερα. Δηλαδή θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει ήδη αποκτήσει έναν αριστερό πιστοφύλακα. Μιας που λες για μέσο, υπάρχει πάλι μια πληροφορία από την Ισπανία αυτή τη φορά για μέσο, για τον Σετσίνη της Μάλαγα. Το ραδιόφωνο της Μάρκα το μετέδωσε την είδηση. Αναφέρουν οι Ισπανοί ότι ενδιαφέρει άμεσα τον ΠΑΟΚ, ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που τον θέλουν, αλλά ο ΠΑΟΚ δείχνει το πιο ζωηρό ενδιαφέρον αυτό το διάστημα. Γεννημένος το 96, με πολύ καλό δεξί πόδι, στη Μάλαγα από το 17. Τότε είχαν δώσει οι Ισπανοί 4,7 εκατομμύρια για να τον πάρουν από την Banfield. Δεν έχει όμως πολύ χρόνο στην ομάδα και ψάχνει η Μάλαγα μία λύση για τον νεαρό άσο. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να ενδιαφέρει όντως ο Σετσίνη τον ΠΑΟΚ, ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Είναι κάτι που υποστηρίζουν οι Ισπανοί. Βέβαια, είναι πολλά τα σενάρια που εμπλέκουν τον ΠΑΟΚ και στην Ισπανία το τελευταίο διάστημα. Λογικό. Εντάξει, παίκτης με καλά στοιχεία από ό,τι βλέπω. Και στο ΠΑΟΚ υπάρχουν και κάποιες πρώτες πληροφορίες. Νομίζω ότι σε λιγάκι θα έχουμε και ακόμη περισσότερα. Και θα πούμε και στη συνέχεια και για τις πληροφορίες που υπάρχουν από την Πορτογαλία, για παίκτες από εκεί. Ο Μάριο Μπράνκο και ο Αμπέλ Φερέιρα ήταν εκεί το Σαββατοκύριακο, μετά το φιλικό της Παρασκευής με την Εκλούς, πήγαν κατευθείαν στην Πορτογαλία. Σήμερα επιστροφή, κανονικά προπονήσεις, σήμερα, αύριο και την Τετάρτη, και την Πέμπτη η ομάδα φεύγει και πάλι για την Ολλανδία. Πάμε σιγά σιγά στο πρωτοδιάλειμμα να επιστρέψουμε με Σταύρο Κόλκα, να πούμε λίγο ό,τι υπάρχει και στα μεταγραφικά και στο φινάλι της προετοιμασίας, γιατί ουσιαστικά έκλεισε το πρώτο μέρος την Παρασκευή και όλα τα υπόλοιπα. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου, σε πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες τα φτιάχνουν όλα πάντα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Μαζί μας το Ρίζις Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα και το Αλφρέδος Γκάρντεν, όπου 22 Αυγούστου θα εμφανιστεί ο Ηλίας Βρετός μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου. Δίπλα στο Ρίζις Καζίνο είναι το Αλφρέδος Γκάρντεν, πραγματικά ένας πανέμορφος χώρος, άκρος καλοκαιρινός για event, για συναυλίες και οτιδήποτε άλλο που διασφαλίζει τη διασκέδασή σας. 22 Αυγούστου αγοράστε εγκαίρως στα εισιτήριά σας, προπόληση από 12 μόλις ευρώ, στα καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Και μαζί μας η Στίχημαν. Αγάπη, τι έκανε ο Ναδάλ? Αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε από τον Φέντερερ και ο Φέντερερ μετά. Φοβερό. Βασικά μετά ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον Φέντερερ στον τελικό. Βλέπω συγκλονισμένος ο λαός είναι με τον χθεσινό τελικό. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Ήμουν εντελώς εκτός όλη μέρα. Δεν ξέρω πώς πήγε, γιατί. Τι παιχνίδι ήταν αυτό, τι τελικός και ο καλύτερος όλων των εποχών. Μάλλον ήταν ωραίος. Ναι. Okay. Τέλος πάντων, δεν έχω άποψη. Δεν το είδα. Να σας πω την αλήθεια. Ούτε εγώ, δεν έχω ιδέα. Υπάρχουν πάντως στο στοίχημα πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις, διάφορα τουρνουά. Και πολλά μακροχρόνια στοιχήματα και για τη Super League και για παίκτες που θα παίξουν στη Super League. Είναι μέσα από ό,τι είδα ο Στόχ, είναι ο Ακπομ, είναι ο Μπίσεσβαρ, παίκτες του ΠΑΟΚ δηλαδή. Είναι και παίκτες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, τη ΑΕΚ. Πάρα πολλά στοιχήματα για όσους έχουν υπομονή να πληρωθούν είτε τον Μάιο είτε ακόμα και τα Χριστούγεννα, γιατί υπάρχουν και στοιχήματα για το ποιος θα είναι τελευταίος στα Χριστούγεννα, ποιος θα είναι πρώτος κτλ. Κτλ. Όλα αυτά σε στοίχημα, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα είναι μαζί μας και ο Σταύρος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε στο Σταύρο να τον καλησπερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε και στην πατρίδα, αν και Παρασκευή νομίζω έχει επιστρέψει. Σταύρο, τι γίνεται? Πού είσαι, Ρεστέγιο? Πώς...
Δεν έχω να πω κάτι μαζί σου, Σταύρο, πείτε τα. Φορδόνα μου. Πείτε τα, Σταύρο, πείτε τα. Πείτε τα. Έτσι γοργόνα τέσσερα. Γελάει. Δεν ακούγεσαι καλά και αν συνεχίσεις έτσι θα κοπείς. Μπες στα ποδοσφαιρικά. Κάτσε λίγο. Αγάπη, λίγο να τα βάλω τα πράγματα. Οχ, τώρα... Εντάξει. Όταν ανεβάζεις φωτογραφίες του Instagram ανέμενος από τη Σίνα, λες και είσαι Joan Collins, πίσω γάμο, θα ξεφωνίζεις. Εντάξει, ή θα ανεβάζεις κανονικές, no filter. Δεν έχει, πραγματικά δεν έχετε ένα φίλτρο γιατί την ανέβασα, αλλά δεν βλέπεις το story μου, την ανέβασα και στο story που ήταν ακριβώς έτσι όπως είναι. Ναι. Ναι, αλλά δεν είδες το story. Δεν είδα το story. Ναι, sorry. Δεν είδα το story. Οπότε... Είπα τέτοια συγκίνηση με την δημοσίευση που απέφυγα το story. Σταύρο, δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι καλά. Κουνήσου λίγο. Αυτό γίνεται και τραγούδι, Σταύρο. Story, sorry. Αν μας ακούει κάποιος. Θα πιάσει και τον παλμό τώρα της νεολαίας αυτά, Instagram, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, εντάξει. Ναι. Ρώτα με ό,τι θες, Σταύρο. Αφού η αγάπη δεν μου μιλάει. Πόσοι ποδοσφαιριστές, Σταύρο, θα αποχωρήσουν από το ρόστερ, γιατί έχω διαβάσει τουλάχιστον 18 ονόματα. Δηλαδή, ο Φερέρα οριακά μένει, δεν ξέρω, ο Ιβάν Σαββίδης αν μείνει. Άκουλε. Πρώτα απ' όλα είναι χυδαίο να προσπαθείς να προβλέψεις και να το γράφεις. Ωραία, ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν, όταν τα ίδια τα παιδιά δεν έχουν ενημερωθεί. Εντάξει, αν κάποιος θέλει να πάρει ένα κλικ παραπάνω και προτιμά αυτόν τον τρόπο, νομίζω αν μη τι άλλο, εκτίθεται. Ξεκινάμε από τα βασικά. Ναι. Εντάξει, είδαμε ποιοι πήγαν καλά, είδαμε ποιοι δεν πήγαν καλά. Δεν είδαμε όμως τι προτάσεις μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να φύγουν κάποιοι με πρόταση. Μπορεί να φύγουν κάποιοι άλλοι με, ξέρω εγώ, θα το ζητήσουν οι ίδιοι. Ένα παιδί το οποίο το παρουσιάζεις φευγά του, αν ξαφνικά μείνει, τι γίνεται. Λέω εγώ. Τι να γίνει, καλά εσύ, συνεχίζουμε. Καλά και εγώ, τέλος πάντων. Η Πέμπτη είναι κοντά, Δευτέρα έχουμε. Η Πέμπτη, η Τετάρτη ουσιαστικά θα είναι η αποστολή. Νωρίτερα θα ενημερωθούν κάποια παιδιά για να φροντίσουν και για το μέλλον τους. Εντάξει, και η ζωή συνεχίζεται. Mm-hmm. Ας το αφήσουμε εκεί το θέμα των αποχωρήσεων. Ωραία. Το Φερέιρα είπε 22-23 παίκτες σε τους θεματοφύλακες. Εγώ μπορώ να σου βγάλω τώρα, είναι μαγιά. Νομίζω όλοι μας, δεν είναι κάτι το... Δεν είναι ελληνική επιστήμη. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι οι ώρες της κρίσης. Κάποια παιδιά θα ενημερωθούν, κάποια άλλα θα ταξιδέψουν με την ομάδα για να ετοιμαστούν για τα παιχνίδια με τέλος πάντων... τον πρώτο αντίπαλο που θα προκύψει 6-7 Αυγούστου από την κλήρωση στις 22 Ιουλίου. Την άλλη Δευτέρα, εκείνη, Σταύρο. Ναι, θα τη μάθουμε στην Ολλανδία. Ναι. Τι. Αφήνουμε γιατί είναι εκεί κοντά, εγώ λέω να μείνω κιόλας, μην ξανακατεβαίνω, να μας φάνε τα αεροπλάνα, να μην είναι εκεί κοντά είναι το καλό. Εντάξει. Παρένθεση, έχετε δει ποια θα είναι η απόσταση από το φιλικό με την Άλτα Βόν μέχρι το φιλικό με την Φορτούνα? Καθώς το ένα ξεκινάει 4 και το άλλο ξεκινάει 8, το έχετε ψάξει με λίγο. Είναι στο ίδιο γήπεδο. Νομίζω δεν είναι στο ίδιο γήπεδο. Δείτε το λίγο, εντάξει. Νωρίς είναι ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι το ταξίδι για Βρυξέλλες είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή είναι κοντά στις 1,5 με 2 ώρες. Ναι. Ναι. Εγώ λέω να πάμε το προηγούμενο βράδυ εκεί να μείνουμε. Καλό. Συμφωνώ μαζί σου, Σταύρο. Αλλά γνωστοί παντρεμένοι μίζερη της παρέας, θα μας πούνε όχι και μην ξοδέψουμε λεφτά. Πάντως, Σταύρο, στις 27 για τα 2, το φιλικό με τη Φορτούνα στην Τάρτη είναι στην έδρα της Φορτούνα. Άρα λογικά ναι, δεν είναι στο ίδιο γήπεδο. Γιατί, θα φύγει το χορτάρι μετά. Γιατί, αφού αυτό είναι το δεύτερο, ρε, εσύ, το πρώτο φιλικό θα γίνει στο γήπεδο της Φορτούνα, με άλλη ομάδα. Γιατί. Δεν έχει πολύ νόημα. Δεν έχω ξέρω, την αίσθηση σαν ότι στο Χόρστ είναι, είναι με την Άλτα Βόν και στο γήπεδο της Φορτούνας η Τάρτο δεύτερο. Σας βλέπω για Φόρμουλα 1. Εκεί κάτσε 6 ώρα. έτοιμο το GPS. Κάτσε ρε, στο Χόρστ ξέρω να γυρίσουμε. Πόσο είναι η Φορτούνα η Τάρτο από εμάς, δίπλα είναι. Δεν το ξέρω. Κάνε μια απόσταση, πάτε αποστάσεις. Ναι. Ωραία. Και κάνε αυτό το πράγμα που σου λέω και να βρούμε την απόσταση.
και μετά γελάσουμε όλοι μαζί. Ωραία. το αφήνουμε να το κάνει η αγάπη. Παίζεις, θα βάλω, θα κατεβάσω τους μπιούχους να το έχω στο κινητό και θα παίζει. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε τις αποχωρήσεις. Πάμε στις αφήξεις. Σταύρο. Κάτσε για να μας σκοτώσει. Τι να μας σκοτώσει. Βλέπει ο φίλος μας εδώ πέρα στον αέρα. Πήγε να μας φάει. Πήγε να μας φάει. Αλλά ο τεράστιος θα ξεκινήσει απίστευτη κίνηση. Ναι. Θύμισε πραγματικά την Καρύμ Αμπντούλ Τζαμπάρ σε πίβοτ. Τέτοια τρίπλα. Μάλιστα. Ναι. Το γλιτώσαμε, ναι. Αθυρώστο όμως λίγο ο συνάδελφος. Και λίγα του είπε, κανονικά είναι για να κατέβει και να το έχεις μπουνιές. Ναι. Αλλά ήταν κύριος. Ήταν αυτοκίνητο που... Ποδηλάτης, με πατίνι, τι ήταν, πεζός, τι. Έστριψε ο άλλος από τη μεσαία λωρίδα αριστερά, την ώρα που είμαστε αυτή τη διευθεία. Ναι. Εντάξει. Μιλάμε για θεότητα. Τέλος, καλό, όλα καλά, Σταύρο. Αφού δεν είχαμε... Τέλος, καλό, όλα καλά. Δεν βρήκαμε καν, δηλαδή μιλάμε για Θεό. Ναι. Όχι, όχι, ναι. Αφού δεν είχαμε σκηνικό, Σταύρο, όπως του Τετράτζε, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, το θυμάσαι? Ναι, δεν το θυμάμαι. Που τράκαρε online στον αέρα ο Μάρ Τετράτζε. Ναι, το θυμάμαι. Φοβερό σκηνικό. Πολύ κοντά φτάσαμε, να ξέρεις. Ωραία, λοιπόν. Πολύ κοντά. Είπαμε, αφήνουμε τις αποχωρήσεις, πάμε στις αφήξεις. Και ο λόγος σε σένα. Ο λόγος σε μένα, τι ψάχνεις? Δεν έχω δυσκολίσει. Κοίτα να δεις τώρα, δεν μπορεί να κινείται κάτι σήμερα. Βέβαια αυτά ξέρεις, μπορεί να γίνουν, να έχεις κάνει τις προτάσεις σου και να ουσιαστικά να γίνει άμεσα η δουλειά. Ο στόχος είναι να έχουμε δύο παίκτες, την Πέμπτη που θα φύγουμε. Νομίζω το αριστερό μπακ είναι σχεδόν κοντά. Είναι πολύ εύκολο, είναι θέμα απόφασης. Δεν ξέρουμε τα νούμερα, ξέρουμε τον παίκτη. Ξέρουμε τι χρειαζόμαστε, βολεύει ο παίκτης. Το μόνο πρόβλημα που ξέρω εγώ, είσαι Θεός, να ξέρεις, τέτοια τρίπλα ρε φίλε, ούτε ο Μέση, έλα. Συνεχίζεται η υποθέωση, έλα. Η αποβέωση. Κατεβήκαμε τώρα ταξί, μάλλον. Κατεβήκαμε τώρα ταξί. Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων, επί της ουσίας, ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά. Το μόνο θέμα με τον Εστρομπάκ είναι η ηλικία του. Δεν είναι λύση παραγωγική, αλλά είναι όλοι χαζί πάνω μας, τέσσερις. Αλλά είναι ουσίας. Δηλαδή έρχεται σήμερα, παίζει αύριο. Ναι. Για το κεντρικό χαβ είναι θέμα. Γιατί πρέπει να είναι σε παραγωγική ηλικία, γιατί χρειαζόμαστε την ένταση στο παιχνίδι του και τη δύναμη. Άρα εκεί είναι και πιο δύσκολη η κατάσταση. Εγώ για την υπόθεση του Παλίνια, από την αρχή λέω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και θα το εξηγήσω γιατί. Αν θυμάστε δηλαδή και σε ένα βιντεάκι το είχα πει όταν προέκυψε το θέμα, ότι εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Ναι. Και δεν πιστεύω γιατί. Α. Η Sporting έχει υπογράψει τον δανεισμό του στην Μπράγκα. Άρα πρέπει να δώσει κατάθεση στην Μπράγκα. Εσύ την Μπράγκα την έχεις κάνει άνω κάτω, παίρνοντας τον προπονητή που πόνταρε το μέσο της, το μέλλον της. Ωραία. Mm-hmm. Ετοίμασε ουσιαστικά ομάδα για τα 100 της χρόνια σε 2 χρόνια που είναι από τώρα και εσύ πήρες τον προπονητή ένα πρωί. Τρίτον, η Μπράγκα δεν έχει οικονομικό όφελος από ένα παίκτη Sporting. Ούτε αυτό υπάρχει. Δηλαδή, άρα τι είναι, για να πάρω εγώ τον Παλίνια πρέπει να πληρώσω τη Sporting, να δώσω και κάτι στην Μπράγκα, να πληρώσω και τον παίκτη και να φύγει και το εγωιστικό κομμάτι του πρόεδρου της Μπράγκα. Δεν το βλέπω εφικτό. Βέβαια, αν ο παίκτης μπει μέσα και αρχίζει και μιλάει χαστούφια, μπορεί και να γίνει. Αλλά ούτε αυτό το βλέπω. Ναι. Δεν βλέπω, δηλαδή, πιέζει ο παίκτης, αλλά ξέρεις, δεν πιέζει ή με δίνεται ή θα κάνω όλα άνω κάτω. Εντάξει. Ναι, μεν είναι το στυλ του παίκτη που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, ναι, είναι ο Φερέιρα, πιο πολύ από όλες τις επιλογές είναι τον Μπλάνταριτς. Ναι, αλλά η Κάλιαρη καλημέρα ζήτησε 15. Ναι. Πώς θα τον πάρεις τον Μπράνταρις. Καλημέρα 15. Να πέσει πόσο, στα 12, στα 10, πάλι δεν τα βλέπω. Καληνύχτα, ναι. Καληνύχτα. Αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά. Περιμένουμε. Μία επιλογή της λίστας, ο Ιτουράς που υπέγραψε στην Ισπανιόλ. Αντίο, περίμενε πόσο καιρό δεν είναι αποτέλεσμα.
Εντάξει, η περίπτωση του Χόλμπι είναι... αλλά δεν είναι ξάρι. Ναι. Δεν είναι καθόλου ξάρι ο Χόλμπι. Είναι 8-10. Άντε 8. Άντε υπό προϋποθέσεις να τον βάλεις και λίγο πιο πίσω. Δεν είναι η φύση του αυτή. Ναι. Για τον Σενσίνη Σταύρο που βγήκε σήμερα από Ισπανία. Τον Σενσίνη, Εμμανουέλ Σενσίνη, 22 χρονών, Αργεντίνος. Πού παίζει αυτό? Στη Μάλαγα και δεν υπολογίζεται. Λέει η Μάρκα ότι... Δηλαδή παίζει στη Βίτα, στη Σεκούντα και δεν υπολογίζεται και τον πάρει πάω. Λέει, και δεν προέρχεται και από γεμάτη σεζόν, έτσι. Λέει η Μάρκα ότι έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Ο 22χρονος κεντρικός χαφ Αργεντίνος με ιταλικό διαβατήριο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμπληρωματικά έπαιζε πέρσι. Δεν ήταν γεμάτη σεζόν. Νομίζω 15 συμμετοχές πρέπει να είχε. Δεν το βρίσκω λογικό. Ναι. Από αυτά που ξέρω δεν μου έχει έρθει αυτό το όνομα. Το... Τα άλλα που είπα μου έχουν έρθει. Δεν πάντα ξέρουμε και όλα. Ναι. Εντάξει, αλλά δεν μου λέει κάτι. Δεν μου λέει κάτι, δηλαδή δεν έχω εικόνα. Ξέρω για τον Πράτεριτς, ξέρω για τον Νικουράσπε, ξέρω για τον Χόλμπι. Μία-δύο ακόμα περιπτώσεις έχουν φτάσει στα αυτιά μου που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Αυτό να που λέτε, παιδιά, ούτε εξόπαλτσα. Ναι, είναι ένα... όνομα που βγήκε τώρα, αλλά όντως με βάση αυτά που βλέπουμε, δεν νομίζω ότι μπορεί να απασχολεί όντως τον ΠΑΟΚ. Και είναι και καθαρό εξάρι, μήπως είναι για κάτι άλλο. Γεννημένος το 96, ο συγκεκριμένος. Και δεν είναι και μικρός. Το 96. 23 είναι. Εντάξει. 22. Για... 19 έχουμε αγάπη. Εντάξει, Σταύρο, για μέσος όμως. Ναι, εντάξει, όπως πάντα. Εδώ λοιπόν λέμε ότι πρέπει να κληρώσει άμεσα το που πάει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να περιμένει τον Παλίνια. Εντάξει, για μένα δηλαδή θα είναι έγκλημα να μην έχει ο ΠΑΟΚ παίξει έναν. Το καταλαβαίνω. Επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί την κρισιμότητα του Financial Fair Play. Ωραία. Υπάρχει θέμα. Δεν το λέμε τυχαία. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει για δύο παίκτες. Θα πάει μετά τα προκριματικά, αν περάσει ο μήνος σίγουρα, ή αν πουλήσει κανένα παίκτη τύπου Ζαμπά με κανένα 10-12 εκατομμύρια. Τότε ναι. Ο ΠΑΟΚ ακόμη δεν έχει τηλεοπτικό, το οποίο εμφανίζεται με το πάκελο του Παϊνάσα Τεσλέη, στα αποδοκόμενα έσοδα. Ναι. Ωραία. Η συμφωνία που έκανε με την προηγούμενη κυβέρνηση, εντάξει, η οποία καλείται να υλοποιηθεί από Αθήνα, η οποία βέβαια, τέλος πάντων, μην τα αναλύσουμε ακόμα, περιμένουμε. Παρακολουθούμε, περιμένουμε, δεν έχουμε τοποθετηθεί ακόμα. Ναι, αν δεν υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία που υπάρχει, ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δυνατότητα να κινηθεί νομικά εναντίον της ΕΡΤ. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι άσχετο, αλλά δημιουργείται θέμα και στο Financial Fair Play. Ακόμα μεγαλύτερο, χωρίς υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Βέβαια. Να μην έχει συμβόλαιο ο Νταμπλούχος Ελλάδας. Εντάξει. Και κακά τα ψέματα, αν δεν συμφωνήσει με την ΕΡΤ, οι λύσεις είναι δύο. Είναι το Open και είναι και το ΠΑΟΚ TV. Ο ΠΑΟΚ να κάνει συνδρομητική δική του τηλεόραση. Θα δίνεις 60 ευρώ το χρόνο για να βλέπεις ΠΑΟΚ. Τα δίνεις, ναι. Τα δίνεις, ωραία. Τα δίνεις. Ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι το έργο αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε. Που θα κάτσει μπίλια. Την Πέμπτη πρέπει να έχουμε έναν παίκτη. Δύο μαζί με τον αριστερό μπακ. Το αριστερό μπακ είναι πιο εύκολο. Το κεντρικού μέσου, το αμυντικού χάπου είναι πρόβλημα. Ναι. Από ό,τι φαίνεται. Που μπορεί βέβαια σε μία ώρα να λυθεί γιατί άλλαξε ένα δεδομένο. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει κάτι ξεκάθαρο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω πάνω σε αυτό ο Σταύρος σας είπε πολύ σημαντικά πράγματα και ο Κρέσπο στη συνέντευξη που σας έδωσε για τη Φόρτσα και απάντησε για όλα αυτά και ο Κρέσπο. Που έλεγα και πριν ότι ο πολύ. Ο Κρέσπο σου λέει. Το λέει ξεκάθαρα. Είχαμε 5-6 παίκτες εκεί. Ναι. Και τώρα δεν ναι, έχουμε κάποια παιδιά τα οποία είναι προοπτικής. Ναι, ναι, ναι. Για να κάνουμε κάτι χρειαζόμαστε εκεί πέρα αντικατάσταση αυτών που είχαμε. Μέχρι να επιστρέψει ο Κρέσπο, ο Μαουρίτσιο με τον Μέρντουν.
Είπε αυτό, είπε ότι πρέπει να είναι και πιο γεμάτο το ρόστερ για να ανταπεξέλθεις και στις τρεις διοργανώσεις. Σήμερα δεν αντέχουμε τρεις διοργανώσεις, αλήθεια λέει. Ναι, είπε πράγματα που έχουν σημασία. Ο Κρέσπο δεν λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο Πάο. Εντάξει. Ο Πάο δεν σου είπε καλά είμαι στα χαφ. Ποτέ. Ο Πάο λέει ψάχνω χαφ, δεν το χαφ. Το λέει, δεν το κρύβει. Ο Κρέσπο τι πράγμα είπε. Σταυρό, για να αντέξεις σε τρεις διοργανώσεις, το κάνει μόνο εσύ αυτό το πράγμα. Δεν το κάνει ούτε κάνει η Real Madrid. Εντάξει, να αντέξεις σε τρεις διοργανώσεις σημαίνει για τον ΠΑΟΚ ότι να μπορείς να πεις στους ομίλους και να είσαι αξιοπρεπής στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Δεν είναι να πάρεις το Champions League. Όχι. Ναι. Εντάξει, θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η ΑΕΚ πέρυσι εκτέθηκε. Και εκτέθηκε, είναι τα λεφτά βέβαια, εταιρικά είναι μια καλά χρονιά για την ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε. Ναι, αλλά ποδοσφαιρικά ήταν κάκιστη. Απλώς σε μια ομάδα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν την ανοίξουμε τώρα. Σε μια ομάδα Σταύρο που δεν έχει τις βάσεις και το πολύ γεμάτο ρόστερ και το ρόστερ που μπορεί να σηκώσει τρεις διοργανώσεις. Αν την Πέμπτη παίζεις Ευρώπη ή Τετάρτη, αν μακάρι να είναι φέτος Τρίτη Τετάρτη και παίζεις Κυριακή με τον Ολυμπιακό, υπάρχει θέμα. Κόλκας. Κόλκας. Ανοίγει η πόρτα στο όνομά σου, ρε φίλε. Κόλκας, κράκ, ανοίγει. Ζωντανές εκπομπές κλπ. Τέλος πάντων, η ουσία, Σταύρο, είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Και αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι εκτίμηση, ούτε κριτική, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Εντάξει. Θα μπορούσε να μην αργήσει. Εγώ λέω πως ναι. Δηλαδή από τις 5 ανοιχτές υποθέσεις, 4-3. Εσύ λες ναι, και εγώ λέω ναι. Και σου λέει, ξέρω εγώ, Μπράνκο, του λέει, εγώ μέχρι 1η Ιουλίου έψαχνα οχτάρι, όχι εξάρι. Γεγονός είναι αυτό. Ωραία. Αριστερό μπακ, όμως ο ΠΑΟΚ ήξερε ότι πρέπει να πάρει από τον Απρίλιο. Ναι. Αλλά εκεί έχει παίκτη. Μιλάμε για τα σημάδια και τα κομμάτια που δεν έχει παίκτη. Ναι. Εντάξει, ο Ξαχάφ δεν έχει παίχτη. Αλλά καλά, μην πάθει κάτι κάτω δει. Δηλαδή βλέπεις, δεν βάζω στην κουβέντα το κομμάτι των επιθετικών, γιατί... Να κάθε πρωί. Ναι, εντάξει. Καλησπέρα σας, κύριε μου. Συγγνώμη κάθε πρωί και κάνουμε μια προσευχή, μην πάθει κάτι κάτω δει. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή κάτι άλλο. Σταύρο, τα πράγματα έτσι που σε έχουν φτάσει, ας ελπίσουμε η κλήρωση της Δευτέρας να βρεθεί καλά στον ΠΑΟΚ, να μην τον βάλει κατευθείαν στα βαθιά. Αν και αυτά σχετικά είναι όλα. Σχετικά είναι όλα αυτά. Mm-hmm. Μπορεί να αποκλείσει έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο και μπορεί να αποκλειστεί από έναν που δεν σου κοιμίζει το μάτι. Το έχουμε δει και στην πορεία. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν ο ΠΑΟΚ να έχει μια καλή κλήρωση, να μην μπει στα βαθιά με το καλημέρα. Αν και με το πόσο αλλοπρόσαλη ομάδα είναι, μπορεί να αποκλείσει φέτος τον Άγιαξ, ενώ είναι ο Άγιαξ φιναλίστ του Champions League, για παράδειγμα. Εντάξει, φιναλίστε. Εντάξει. Λίγο. Λοιπόν, να σε αφήσουμε. Τι κάνουμε. Ναι. Ωραία. Ναι, καλή συνέχεια. Έγινε, Σταύρο. Bye. Ακούσαμε ένα μίξ ειδήσεων, ρεπορτάζ, διάφορα πράγματα που έγιναν στο δρόμο. Τα πάντα από Σταύρο Κόλκα. Θα πάμε εμείς στο δεύτερο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Και στο ποδόσφαιρο θα έχουμε, νομίζω, και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, Στέργιο. Ναι, και θα σας αναλύσω λίγο, γιατί πραγματικά χθες μας τα κάνανε ζέπελιν, το τι ακριβώς είναι αυτή η λίστα που ο Ολυμπιακός είναι ένατος. Εντάξει, μιλάμε, ορισμένοι πιστεύουν ότι απευθύνονται σε βόδια. Αυτή την αίσθηση έχω. Θα το αναλύσουμε μετά το διάλειμμα, ποια είναι αυτή η λίστα, πώς βγαίνει αυτή η λίστα, στην οποία λίστα, αγάπη, ενδέκατη, ξέρεις ποια είναι? Ποια? Η Αταλάντα. Εντάξει, θα έχει κάποιες προϋποθέσεις. Και το Έιμπαρ που δεν έχει παίξει ποτέ Ευρώπη, ας πούμε, είναι 18. Okay, εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Μιλάμε για λίστα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο, στο Φοίνικα, τα νέα γραφεία της Αναδομό. Το Ρίζες Καζίνο είναι μαζί μας. Σας είπα και νωρίτερα, 22 Αυγούστου ο Ηλίας Βρετός και η Κατερίνα Λιόλιου θα εμφανιστούν στο Alfredo's Garden, δίπλα ακριβώς στο Ρίζες Καζίνο.
Υπάρχει χρόνος, αλλά καλύτερα από τώρα να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας. Από 12 ευρώ η προπόληση, ticketservices.gr, φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο και στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Μαζί μας και στοίχημαν, πάρα πολλές επιλογές, εύκολη πρόσβαση, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, εκατοντάδες στοιχήματα ανά παιχνίδι. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, υπάρχει τένις, υπάρχει Φόρμουλα 1, υπάρχουν όλα τα αθλήματα που υπάρχουν αγώνες αυτή την περίοδο και ξαναλέω, υπάρχουν τα μακροχρόνια στοιχήματα. Κάντε τον κόπο, μπείτε, δείτε τι προσφέρει για goal assist, διάδα ομάδων, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ τερματίσει πάνω από τον Ολυμπιακό ή το αντίστροφο. Γενικότερα πάρα πολλά στοιχήματα, αρκεί βέβαια να είστε υπομονετικοί όταν μιλάμε για μακροχρόνια. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 στο Ολύμπερο 107,4, Δευτέρα 15 Ιουλίου. Την άλλη Δευτέρα θα έχουμε την κλήρωση και θα μάθουμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ενδιαφέρον, μεθαύριο υπάρχουν 4 αγώνες που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον Δικέφαλο. Είναι ο αγώνας Φερεντσβάρος Λουντογκόρετς. Θα πρέπει να αποκλειστεί η Λουντογκόρετς που έχασε το πρώτο μάτς 2-1. Η Celtic, που και αυτή θα ήταν καλό να αποκλειστεί, δεν νομίζω να συμβεί αυτό, γιατί κέρδισε 3-1 στην έδρα της Σαράγεβο στο πρώτο παιχνίδι. Η Μπάτε Μπόρισοφ υποδέχεται την πολωνική Πιάστ, το 1-1 της Πολωνίας αφήνει την πρόκληση ανοιχτή, αλλά προβάδισμα έχει ξεκάθαρα η Μπάτε. Και υπάρχει και το παιχνίδι Αστάνα Κλουζ, 1-0 η Κλουζ στο πρώτο παιχνίδι. Θα πρέπει να αποκλειστούν 3 εκ των Αστάνα, Λουντογκόρε, Τσέλτικ και Μπάτε Μπόρισοφ, το βρίσκω κομματάκι δύσκολο, για να είναι ο ΠΑΟΚ στους ισχυρούς του τρίτου προκριματικού γύρου. Ξαναλέω, θα το ξέρουμε αυτό την Τετάρτη το βράδυ, αν όντως ο ΠΑΟΚ ευνοηθεί από τα αποτελέσματα και από τους ανίσχυρους πάει στους ισχυρούς. Σας έλεγα νωρίτερα για αυτή την είδηση που ουσιαστικά τη φιλοξενούν όλα τα site, όπου ο Ολυμπιακός είναι ένατος, λέει, στον κόσμο. Και ο ΠΑΟΚ είναι 22ος και γίνεται ένα πανηγύρι από αντικειμενικά μέσα σε εισαγωγικά site και μη. Εντάξει. Μιλάμε, παιδιά, για ένα site το οποίο είναι το 538. Εμένα μου θυμίζει όνομα δίσκο, να σου πω, αγάπη. Το 538. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί οι μάγκες, λοιπόν. Υπολογίζουν, ακούστε τώρα, την επιθετική και αμυντική αποτελεσματικότητα των ομάδων τη νέα σεζόν. Πόσα γκολ μπορούν να βάλουν, πόσα μπορούν να δεχτούν, και βγαίνει αυτή η λίστα που απλά επειδή την αναπαρήγαγε το ESPN, που μεταξύ μας από ποδόσφαιρο οι Αμερικάνοι δεν νιώθουν και ιδιαίτερα. Εντάξει, ουσιαστικά μιλάμε για ένα στοιχηματικό επί της ουσίας site, γιατί υπάρχουν προβλέψεις γύρω από το στοίχημα. Και αυτή την είδηση μας την πασάρανε, ξαναλέω, αντικειμενικά site και μη, ως σοβαρή, ότι ο Ολυμπιακός είναι ένατος στον κόσμο και ο ΠΑΟΚ είναι 22ος. Προφανώς τα βόδια είναι αρκετά, έτσι νομίζουν τουλάχιστον οι εν λόγω ιστοσελίδες. Αν κάτσει κάποιος να μπει στο 538 και να δει πώς υπολογίζεται αυτή η λίστα, πραγματικά, παιδιά, πρέπει να έχεις μεταπτυχιακό στα μαθηματικά. Πραγματικά. Υπάρχουν κάτι δείκτες, προβλέψεις, κάποιοι άλλοι δείκτες, SPI, μιλάμε, είναι μια παράνοια και μισή. Δεν θα το ανοίξω περισσότερο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ένατος, η Αταλάντα είναι ενδέκατη, ο Άγιαξ είναι δέκατος, η Γιουβέντος είναι 15η, η Πόρτο είναι 17η και η Έιμπαρ είναι 19η, που δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Και κατά τα άλλα προσπαθούν να μαζέψουν κλικ και να δημιουργήσουν κλίμα πολλές ιστοσελίδες χωρίς να έχουν κάνει ψάξει το θέμα. Είναι αυτή η μάστιγα, αν το γράψει κάποιος, το παίρνει και ο διπλανός, το παίρνει και ο παραδιπλανός και ξαφνικά γεμίζει το διαδίκτυο. Αυτά είχα να πω για αυτήν την ιδέα, που από χθες έπαιξε πάρα πολύ
σχεδόν παντού. Ξαναλέω, ο Γιουβέντος είναι 15η και ο Ολυμπιακός είναι 9ος. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και θέμα στο Sport DNA πριν από λίγο. Πραγματικά γίνεται πανηγύρι στην Ευρώπη από αυτούς που νιώθουν και απορούν όλοι πόσο ο Ολυμπιακός είναι στην 9η θέση και ο Άγιαξ η 10η. Δεν πειράζει, παιδιά, συνεχίστε να μας διασκεδάζετε. Πάνω στον πανικό να δικαιολογηθούν κάποια πράγματα, γράφονται και ακούγονται απίστευτα πράγματα. Πραγματικά απίστευτα. Λοιπόν, λέγαμε πριν και με τον Σταύρο ότι μία από τις θέσεις που ψάχνεται ο ΠΑΟΚ είναι αυτή το αριστερό μπακ και το Σάββατο βγήκε ένα όνομα στην Πορτογαλία, το οποίο όντως υπάρχει, δηλαδή δεν είναι ένα ρεπορτάζ του αέρα, όντως υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Οι Πορτογάλοι μιλούν για ενδιαφέρον μεγάλο του ΠΑΟΚ για τον Τζέφερσον Νασιμέντο τη Sporting, ένα παίκτη που τον ξέρει πολύ καλά και ο Αμπέλ Φερέιρα, γιατί τη σεζόν 17-18 είχε δοθεί δανεικό στην Μπράγκα, επειδή την προηγούμενη σεζόν 16-17 είχε αντιμετωπίσει ένα θέμα τραυματισμού και ουσιαστικά είχε λίγες συμμετοχές. Τότε η Sporting τον έδωσε δανεικό στην Μπράγκα. Και τη σεζόν 17-18 με προπονητή τον Αμπέλ Φερέιρα πραγματοποίησε 39 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις με 12 assist. Ενώ πέρσι επιστρέφοντας στη Sporting είχε 22 συμμετοχές και 4 assist πάλι σε όλες τις διοργανώσεις και γενικά από τα βασικά γρανάζια της Sporting είναι εκεί από το 2013 και από τότε κάθε χρονιά έχει διψήφιο αριθμό συμμετοχών και μεγάλο κιόλας, αλλά τις περισσότερες χρονιές φτάνει και διψήφιο αριθμό assist από ό,τι βλέπουμε. 11 assist τη σεζόν 14-15 σε 30 συμμετοχές και 2 γκολ, 8 assist σε 27 συμμετοχές σε 15-16, 16-17 ήταν η σεζόν με τις λιγότερες συμμετοχές τα τελευταία χρόνια, μόλις 17 λόγω του προβλήματος που είχε, μετά στην Πράγκα και πέρσι και πάλι μια γεμάτη χρονιά. Οι Πορτογάλοι λένε ότι ο Αμπέλ Φερέιρα τον θέλει, είναι ο παίκτης που ταιριάζει στα στοιχεία που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή μιλάμε για ένα κλασικό μπακ με επιθετικές στάσεις, μεταβιβάσεις, καλές, ισορροπία και γενικότερα στοιχεία που θέλει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και από τις ασίστ του φαίνεται ότι έχει και αρκετά ανεβάσματα. Έχει παίξει και μπροστά ως εξτρέμ, αλλά τα περισσότερα του παιχνίδια είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. 31 ετών, ίσως αυτό να είναι λίγο το στοιχείο που μας ξενίζει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν συνηθίζει πλέον να ασχολείται με παίκτες over 30. Αλλά μιλάμε για αριστερό μπακ. Δεν αποκλείεται όντως να προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάμε για μια καλή περίπτωση, παίκτης που είναι σε καλή κατάσταση. Η Sporting είναι διατεθειμένη, σύμφωνα με αυτά που λένε οι Πορτογάλοι, να μπει σε κουβέντα για αυτόν. Αλλά δεν είναι ότι καίγονται κιόλας. Δηλαδή δεν θα τον δώσουν τζάμπα, προφανώς. Μέσα από μια διαπραγμάτευση όμως μπορεί να βρεθεί η χρήση τομή. Παίκτης που στην Πορτογαλία τουλάχιστον έχει ένα καλό όνομα από τα μπακ. Δηλαδή, ρωτώντας λίγο, τον ακούς καλά πράγματα για αυτόν. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως, οι Πορτογάλοι δίνουν συνέχεια γενικότερα αυτό το διήμερο. Το επαναφέρουν το θέμα και σήμερα ξανά. Θα δούμε τι θα προκύψει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ανοίγω μια παρένθεση λίγο. Έχουμε την πρόταση της Αγγελέα για την υπόθεση Ζήμες, η οποία πρότεινε την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορουμένους. Πολύκροτη υπόθεση. Στο μεταξύ έχει αλλάξει, παιδιά, ο νόμος. Δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς. Δεν είναι πλέον κακούργημα η δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου. Πλέον έχει γίνει πλημέλημα και η ζωή συνεχίζεται. Μια χαρά. Όλα καλά και ανθυρά. Δεν είναι πλέον κακούργημα ή ενεργητική δωροδοκία. Είναι πλημέλημα. Έχουν αλλάξει νόμοι, δεν υπάρχει κανείς χαμπάρι. Άφησε και εχμές η εισαγγελέας για τον νομοθέτη. Και όλα βαίνουν καλώς σε αυτή την πανέμορφη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Στο μεταξύ, διασκέδασα πολύ χθες και αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ από ό,τι είδα, τουλάχιστον είναι θετικό ότι καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται σιγά σιγά. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πάρει το Βέρντε, αλλά δεν της βγαίνει γιατί θέλουν λεφτά οι Ιταλοί. Άκουσον, άκουσον. Και
συνάδελφος που ειδικεύεται, υποτίθεται, με την πιάτσα των μάνατζερ και τα ξέρει τα πάντα, έγραψε ότι και ο Πάοκ ρώτησε για Βέρντερ, για Βέρντερ, και ο μάνατζερ του ρώτησε για τη Θεσσαλονίκη, αγάπη. Άρα, αφού ρώτησε για τη Θεσσαλονίκη ο μάνατζερ του, μας επιβεβαιώνει ότι ο Πάοκ ρώτησε για Βέρντερ. Καλά, βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα το γράφαν και οι Ιταλοί. Το είχαμε πει κιόλας. Οπότε, μάλλον ο συνάδελφος ίσως είδε κάτι στην Ιταλία, στον ιταλικό τύπο, ας πούμε. Ναι, είναι ο ίδιος συνάδελφος, αγάπη, που έγραφε στις 29 Ιανουαρίου του 2018 ότι ο Κατράνης είναι στα γραφεία του ΠΑΟΚ. Και ο Κατράνης έπινε καφέ, το ατρόμητο τότε, έπινε καφέ στο Κολωνάκι. Καλά, γίνονται αυτά μοναστέρια. Δεν γίνονται. Όχι, δεν γίνονται, αγάπη. Γιατί, γίνονται. Γιατί είναι ο ίδιος, αγάπη, να σου θυμίσω, που έγραφε το Μάιο κιόλας ότι έρχεται πρόταση για τον Πέλκα άμεσα. Είναι ο ίδιος που έφτιαξε θέμα, αν θυμάσαι, για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Έφτιαξε. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω καν ποιο λες. Ναι. Δεν το έχω δει καθόλου αυτό. Είναι ο ίδιος που έγραφε ότι ο Πάοκ είναι πολύ κοντά στον, σε έναν αριστερό μπακ ονόματι Κράφτ, αν θυμάσαι. Είναι ο ίδιος που έγραφε ότι ο Πάοκ είναι πολύ κοντά σε έναν Τσερίσεφ. Είναι ο ίδιος που έγραφε ότι ο Μελιόπουλος χαλάει τη συμφωνία με τον Πάοκ γιατί έχουν μπει σφήνα αγγλικές ομάδες. Να ξέρετε, αυτός είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του είναι. Εμάς τι μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει, λες. Okay. Όχι. Αυτός το γράφει, το υπογράφει. Μπράβο του. Ναι. Okay. Εμείς γιατί να το συζητάμε. Δική του υπόθεση είναι. Στα δικά μας τώρα η ομάδα επιστρέφει σήμερα κανονικά στις προπονήσεις, όπως είπαμε και πριν. Το απόγευμα και ο Αμπέλ Φερέιρα εδώ και ο Μάριο Μπράνκο εδώ. Νομίζω ότι αυτό το τριήμερο ίσως και να κρίνει κάποια πράγματα και στις τελικές αποφάσεις του Πορτογάλου. Προφανώς και έχουν πάρθει, αλλά νομίζω ότι και αυτό το τριήμερο κάτι μπορεί να λέει για τον Αμπέλ Φερέιρα. Το θέμα είναι να μην προκύψει κάτι και στο κομμάτι τροματισμών, γιατί προφανώς και δεν θέλει να το σκέφτεται αυτό κανείς. Είναι αυτό που έλεγε πριν και ο Σταύρος, ειδικά ας πούμε για τον Καντουρί. Να είναι καλά ο Μαροκινός όσο γίνεται, μακριά από τροματισμούς. Γιατί δεν περισσεύει κανένας σε αυτό το διάστημα. Πολλοί ήταν στη Χαλκιδική. Ο Βιερίνια πήγε πιο χαμηλά, εκεί που ήταν ο Κριστιάνο, από ό,τι έβλεπα. Και μάλιστα κάθε μέρα το ετοίμαζαν και κάτι. Ανέβαζε διάφορα βίντεο, φωτογραφίες από εδώ από εκεί. Βαρέλα και Μαουρίσιο στη Χαλκιδική. Ζαμπά στη Χαλκιδική εννοείται. Ο μάνατζερ του Ενρίκε είναι σε επαφές με τον ΠΑΟΚ για να δούμε τι θα προκύψει και εκεί. Αυτό που ξέραμε είναι ότι υπήρχε θετική διάθεση από πλευράς ΠΑΟΚ, προφανώς και από πλευράς Ενρίκε. Τώρα βέβαια δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι είναι όλα στο ίδιο επίπεδο, γιατί με τον Αμπέλ Φερέιρα να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα μπορεί να αλλάξει κάτι. Πάντως ο μάνατζερ του είναι σε συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ. Ο Ενρίκε αυτό που θέλει, και το έχουμε πει πολλές φορές, είναι να πάρθει μια οριστική απόφαση και να περάσει η σεζόν όντας ο ίδιος σε μια συγκεκριμένη ομάδα για όλη τη χρονιά, να μην αλλάξει περιβάλλον, να μην χρειαστεί να μπει πάλι σε δανεισμούς και σε άλλες χώρες και σε πήγαινε έλα και να επιστρέψω το Δεκέμβρη. Ο ίδιος έχει κουραστεί από αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ λογικό. Θέλει να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο και να πάρει και ο ίδιος και ο ΠΑΟΚ προφανώς τις δικές του αποφάσεις. Σε επίπεδο διάθεσης νομίζω ότι ο Ενρίκε έχει δείξει πολλά. Το μετέφερε και η Ελένη, το μετέφερε και ο Σταύρος αυτό το διάστημα στην Ολλανδία. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα και με τους ξένους. Δηλαδή πρέπει λίγο να το δούμε και αυτό. Είναι αρκετοί πλέον. Και αν μπορείς να πεις ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση και να μοιραστούν τα παιχνίδια, δεν ξέρω μέσα σε ζώμη πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι για τον Ενρίκε, αν θα συνεχίσει, αν θα ανανεώσει, γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα. Ο μάνατζερ του είναι εδώ και θα έχουμε νομίζω και σε αυτό το κομμάτι εξελίξεις αυτές τις ημέρες. Για να δούμε. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν έγινε τίποτα. Ουσιαστικά έχουμε μείνει στην είδηση της περασμένης Πέμπτης, όπου έγινε μια αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπηρεσιακός πρόεδρος είναι ο Άρης Καρακούσης. Δεν έχει συμβεί κάτι το χειροπιαστό από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα Δευτέρα. Δεν ξέρω πότε θα συμβεί, ούτε θα πω ξανά ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος.
Δεν βλέπω κάτι γενικότερα στην ομάδα μπάσκετ. Μακάρι να διαψευστώ. Μεταξύ, σήμερα είναι. Επίσης δεν βλέπω κάτι. Είναι η τελευταία μέρα προθεσμίας που έχει ο Ολυμπιακός να δηλώσει συμμετοχή στην Α2. Εάν δεν δηλώσει σήμερα, δεν ξέρω τι ώρα είναι η προθεσμία. Δεν το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια. Εάν ο Ολυμπιακός δεν δηλώσει συμμετοχή, δεν θα αγωνιστεί σε καμία κατηγορία. Θα πρέπει να ξεκινήσει από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Καλά γίνεται να το κάνουν αυτό. Δηλαδή γίνεται, θα πάνε τη σεζόν, ας πούμε, μόνο Ευρωλίγκα. Αν περιμένουν κάποιο προεδρικό διάταγμα για να μείνουν στην Α1 ή έχουν στα σκαριά να αγοράσουν κάποια αφημί, μπορούν να το κάνουν. Περίεργα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά ο Ολυμπιακός, αν εκεί δεν δηλώσει στην Α2, δεν παίζει πουθενά, εκτός αν θέλει να αγωνιστεί και θα ξεκινήσει από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Okay. Δεν πειράζει, παιδιά. Στο καλό είναι αποφάσεις των μεγαλομετόχων σας. Άλλωστε, αυτοί είχαν γίνει πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από δύο μήνες. Αντικείμενο λατρείας για τους οπαδούς στο ΣΕΦ που αγκαλιάζονταν και βγαίναν φωτογραφίες με τους κοκκουλοφόρους. Με τα ρόπαλα. Με τα ρόπαλα. Προχωρήστε, μάγκες, αυτά κτλ. Αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, εγώ προσωπικά έχω και μια εξέλιξη που θα επιβεβαιώσει γιατί ποτέ δεν θα ισχύσουν οι νόμοι στην Ελλάδα. Με κάποιον τρόπο να παίξει ο Ολυμπιακός στην Α1. Αυτό περιμένω εγώ. Θα μου άρεσε πολύ να δω τον Ολυμπιακό και στην Α2 και στην Α3 και στην Α5. Στην Α4 παίζει η ΑΕΚ για τους γνωστούς λόγους. Όπως ο ΠΑΟΚ πλήρωσε πολύ ακριβά όλες τις αποφάσεις που έχει πάρει. Από τα παλιά χρόνια ακόμα, οι παλιότεροι θυμάστε όταν σε ένα τελικό κυπέλου με εντολή Παντελάκη ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τα μετάλλια. Μάλλον οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν πήραν τα μετάλλια, το φιναλίστ. Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε και τιμωρήθηκαν όλοι οι παίκτες της ενδεκάδας με μία αγωνιστική. Και η μόνη έκπτωση που κάναν στον ΠΑΟΚ ήταν την επόμενη σεζόν να δηλώνεται ένας τιμωρημένος κάθε αγωνιστική για να μην υπάρξει αγώνας που ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί χωρίς 11 παίκτες. Ήταν τότε που τα ρόστερ δεν είχαν 25-26 ποδοσφαιριστές, είχαν 16-17. Όπως ο ΠΑΟΚ έτρωγε μεγάλη καμπάνα όταν έφευγε με εντολή Βουλινού από το Ολυμπιακό Στάδιο. Όπως ο ΠΑΟΚ έτρωγε μεγάλη καμπάνα όταν με εντολή και απόφαση Ιβάν Σαββίδη και του κόσμου βασικά, ο ΠΑΟΚ δεν κατέβαινε να παίξει τον επαναληπτικό του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ μεγάλες ποινές. Να ισχύσει το ίδιο και με την αγαπημένη ομάδα διαχρονικά του ελληνικού κράτους, τον Ολυμπιακό. Και Α2 και Α3. Δεν υποχρεώθηκε ο Ολυμπιακός να μην κατέβει στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος ο Ολυμπιακός θα είχε σοβαρά θέματα όταν πήγαιναν κάτω από το σπίτι του Αναστόπουλου 100 οπαδοί του Ολυμπιακού και απειλούσαν ανοιχτά αυτό και την οικογένειά του. Ξεχάστηκε και αυτό. Δεν τρέχει κάστανο. Ξεχάστηκε και η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης. Δεν τρέχει κάστανο εκεί. Ξεχάστηκε και τον Ουρουάν. Και φυσικά ξεχάστηκε και ο ξυλοδαρμός του Τζίλου. Και η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Με αυτούς τους νόμους. Και με αυτούς που διαχρονικά προσπαθούν να κάνουν τα κατήρια του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει ομάδα στο παγκόσμιο στερέωμα που να έχει στην πλάτη της τόσα σκάνδαλα όπως ο Ολυμπιακός. Από τον Κοσκοτά να ξεκινήσουμε, από τον Σαλιαρέρη κτλ. Αυτό που συμβαίνει διαχρονικά είναι απίστευτο. Και περιμένουμε τώρα την αντεπίθεση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αφού ο κουμπάρος του είναι πρωθυπουργός και ο ίδιος χωρικός Νέας Δημοκρατίας, με τα 1000 ευρώ που έδωσε για 5 κλιματιστικά και 5 υπολογιστές και 5 τζακούζι. Όλα αυτά με ένα χιλιάρικο. Αλλά ξαναλέω, είναι ντροπή για ένα κράτος να υπάρχει ξυλοδαρμός, μαφιόζικη επίθεση σε έναν διαιτητή μέρα μεσημέρι, να έχουν βρεθεί οι ένοχοι, να έχει βρεθεί το δρομολόγιο τους, να υπάρχουν αποδείξεις από πού νοικιάσαν το αυτοκίνητο, τι δρομολόγιο έκαναν, πότε δήραν τον τζίλο, από πού φύγανε, τι φάγανε, και να μην κουνιέται φύλλο. Και να μαθαίναμε απλά κάθε μέρα λεπτομέρειες για το ΔΜ και αυτόν πήρε τηλέφωνο ο ΔΜ και ο παδός αυτής της ομάδας είναι.
και ουσιαστικά να δίνεται χρόνο στον ΔΜ και στον κάθε ΔΜ να διαφεύγει στο εξωτερικό. Όπως έγινε τότε, μια και έλεγα νωρίτερα για τις ζήμες, για τον Χριστοφοράκο. Ο οποίος είναι στη Γερμανία από τη μέρα που έσκασε το σκάνδαλο και περνάει ζωή χαρισάμενη. Και μετά από 10 χρόνια έρχεται μια υπόθεση να παραγραφούν αδικήματα, τα κακουργήματα να γίνουν πλημελήματα και καθίστε εσείς, όσοι έχετε καταστήματα, να αγχώνεστε για την απόδοση του ΦΠΑ, μη σας κλείσουν το μαγαζί, ή σε ιδιώτες να πληρώσουν την εφορία για να μην έχετε τραβήγματα. Αυτή, παιδιά, είναι η χώρα μας. Το ποδόσφαιρο είναι μικρογραφία της κοινωνίας, διαχρονικά. Έχουμε να δούμε πολλά ωραία πράγματα φέτος, να ξέρετε. Νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι. Με το ποιοι θα είναι οι διαιτητές, τι συμπεριφορά θα έχουν ανάλογα την ομάδα που θα έχουν απέναντί τους, πότε θα μπει, αν θα μπει το VAR. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την ΕΡΤ. Σωστά ο Σταύρος, και εμείς ακόμα δεν το ανοίγουμε το θέμα. Περιμένουμε να μάθουμε την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί ακόμα το όλο θέμα είναι σε επίπεδο φιλολογίας. Λοιπόν, μένουν και άλλες 4-5 ημέρες με τη σημερινή για τα διαρκείας, για να ελευθερωθούν όσες θέσεις δεν ανανεωθούν μέχρι και την Παρασκευή. Ναι. Το Σάββατο το βράδυ, την Παρασκευή μάλλον το βράδυ, ο αριθμός έκλεισε στα 10.852. Μέχρι και την Παρασκευή έχει δυνατότητα όσοι πέρσι ήσασταν κάτοχοι διαρκείας να ανανεώσετε τη θέση σας από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 2 Αυγούστου. Ελευθερώνονται όλες οι θέσεις και από εκεί πέρα νομίζω θα γίνει ο μεγάλος χαμός. Εγώ θα κάνω την πρόβλεψη. Για να φτάσουμε τον κόφτη του ΠΑΟΚ που είναι στις 22.000. Ότι την Παρασκευή θα έχουμε ένα νούμερο 18.000 διαρκείας και θα γίνει το έλα να δεις για τα υπόλοιπα 4 που θα απελευθερωθούν από τη Δευτέρα. Κάπου εκεί, κάπως έτσι το υπολογίζω. Δηλαδή σήμερα να κλείσουμε σε 11.500, την Τρίτη στις 12.500, 13 παρακάτι, την Πέμπτη να είμαστε στις 15.000, τελευταία μέρα Παρασκευή να γίνει ένας χαμός, να δεχτεί έτσι ένα καλό ντου η ΠΑΕΠΑ όχι στα γραφεία για να φύγουν 2.500-3.000 διαρκείες, γιατί πολλοί το αφήνουν τελευταία στιγμή, είτε υπάρχει λόγος είτε δεν υπάρχει. Και από Δευτέρα, εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ που πέρσι είτε έδωσαν μάχη για ένα εισιτήριο στα μεγάλα παιχνίδια, είτε έμειναν απ' έξω, πραγματικά να δώσουν για αυτή τη δική τους μάχη για ένα διαρκείας. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω τα 22.000 διαρκείας θα εξαντληθούν. Εγώ το λέω πάντα, ζητούμενο είναι να είναι το γήπεδο γεμάτο. Απλώς τα διαρκείας είναι και λογιστικό το θέμα πλέον και δίνει κυρίως μια άνεση σε αυτούς που είναι κάτοχοι διαρκείας. Πέρασε η εποχή που ο κόσμος έδινε τεράστια δύναμη στην ομάδα να κινηθεί μέσω των εισιτηρίων διαρκείας την τετραετία 2007-2011, δηλαδή πριν την έλευση του Ιβάν Σαββίδη. Το σημαντικό είναι να είναι το γήπεδο γεμάτο. Εμένα δεν μου λέει κάτι αν είναι 1000 διαρκείας και 27.000 εισιτήρια κάθε αγώνα, είτε είναι το αντίστροφο. Τα διαρκείας νομίζω έχουν ουσία για τον κόσμο. Που δεν χρειάζεται μέσα σε ζώνη, άμα έχει διάρκεια να ανησυχεί για το κάθε παιχνίδι, για τα ντέρμπι, για τα ευρωπαϊκά. Τα ντέρμπι, ειδικά φέτος, ήταν πολύ περισσότερα. Οπότε έχει το κεφάλι σου ήσυχο, έχει την κάρτα διαρκεία σου, έχει τη θέση σου και δεν χρειάζεται να μπλέξει μέσα σε ζώνη σε οποιαδήποτε ουρά, είτε ιντερνετική, είτε στα εκδοτήρια, είτε πουθενά. Και θα έχουν τεράστια αξία τα διαρκεία, αν με το καλό ΠΑΟΚ περάσει στου ομίλου τη Champions League, όπου τα διαρκεία περιλαμβάνουν του αγώνε των ομίλων. Εκεί πραγματικά νομίζω ότι όσοι θα έχουν ένα καρτελάκι θα ευγνωμονούν την ώρα που το αγόρασαν. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να γίνει εάν ο ΠΑΟΚ βρεθεί επιτέλους στους ομίλους του Champions League και μπει σε έναν όμιλο του Champions League. Δεν θα αναφέρω ομάδες, τις ξέρετε όλες. Πραγματικά θα ζήσουμε καταστάσεις απείρου κάλους. Προνομιούχοι θα είναι μόνο όσοι έχουν διαρκείας επί της ουσίας. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε κανονίσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη μετά το διάλειμμα. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα ο Φτίκας, πλακάκια και ήδη γυνής, νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη. Πάντα με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Πάρετε ένα τηλέφωνο στον Φτίκα 2310-905-503 ή περάστε μια βόλτα Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού.
για να βρείτε τις καλύτερες λύσεις αν θέλετε να ανανεώσετε ή να ανακαινήσετε πλήρως το μπάνιο σας. Τα ανάγκη είναι μαζί μας, με πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, σε παπούτσια, αξεσουάρ, τσάντες και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Τσιμισκή Μεσοτέλους, το νέο κατάστημα, είναι στη διάθεσή σας και από εκεί και πέρα πλατεία Αγίας Σοφίας, Μεντερίνιαν Κόσμος, Ελευθέρως Βενιζέλος, πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και η Στίχημαν είναι παρέα μαζί μας με επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και φόρμουλα και πολλά πολλά άλλα. Υπάρχει το σερί, υπάρχει και το live καζίνο. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και κάνετε τις επιλογές σας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφω. Εδώ μας επιστρέψαμε για το παραδοσιακό τελευταίο 20 λεπτό αγάπη στο ΠΑΟ 24. Το πρώτο της εβδομάδας, όπου είναι μια ανάσα ο ΧΑΦ. Γεγονός, ναι. Πρώτων πυλών, τελικές συζητήσεις κτλ. Τα γνωστά εδώ και δύο μήνες, παιδιά, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, θα πάμε λίγο σε ένα άθλημα που εντάξει, νομίζω είναι εντυπωσιακό. Όπως όλα τα ερασιτεχνικά αθλήματα στην Ελλάδα, δεν έχει ιδιαίτερη στήριξη από τον κόσμο. Ο λόγος για το πόλο, όπου ο ΠΑΟΚ χθες αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος, αίτητος μάλιστα, στα χνάρια της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο Δικέφαλος κέρδισε στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό χθες το πρωί 7-5 και σε έναν συγκλονιστικό τελικό κέρδισε τη Βουλιαγμένη 19 και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και τον Ραφαήλ και τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας, τον προπονητή των εφήβων του Δικεφάλου, των πρωταθλητών Ελλάδων από χθες, τον Λάκη Παρασκευόπουλο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, κόουτ, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και στα παιδιά. Κυρίως στα παιδιά. Και στους γονείς των παιδιών και στους ανθρώπους που έχετε δίπλα από τον ερασιτέχνη και όσους έπαιξαν ρόλο για να αναδειχθεί ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής Ελλάδος. Ακριβώς. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που αναφέρατε. Κυρίως στα παιδιά, εντάξει, αλλά είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος ο δικός σας και των συνεργατών σας και των ανθρώπων που είναι γύρω και στους γονείς, θα πω εγώ, σε αυτές τις ηλικίες, νομίζω. Αν δεν ήταν οι γονείς αρρωγοί σε όλα τα επίπεδα να στηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών μέσα από τη δυνατότητα που τους δίνει ο οργανισμός που λέγεται ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, θα ήταν αυτό ανέφικτο. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας προσπάθειας η οποία δεν είναι ενός και δύο ετών. Έχει ξεκινήσει εδώ και 9 χρόνια με τα συγκεκριμένα παιδιά, οι οποίοι ήταν πρωταθλητές μινι παιδών, πρωταθλητές παιδών, και ήρθε και η ώρα και έγιναν και πρωταθλητές εφήβων. Και όλη αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την αρρωγή των γονιών. Μακάρι να γίνουν σύντομα τα παιδιά αυτά και οι πρωταθλητές Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Να είναι το επόμενο βήμα. Αυτό είναι. Αν και είναι πολύ πιο δύσκολο όταν πας στο ανδρικό επίπεδο, μπαίνουν στη μέση και άλλα πράγματα. Εντάξει, αλλά όταν υπάρχει το ταλέντο και η αγάπη για το άθλημα, γιατί αν ένας αθλητής ερασιτέχνης δεν αγαπάει αυτό που κάνει, νομίζω ότι δεν το κάνει, έτσι δεν είναι? Οι απολαβές είναι μηδενικές σχεδόν, ή ελάχιστες, τέλος πάντων. Το άθλημά μας, αν το κάνεις για τα λεφτά, δεν πρέπει καν να το ξεκινήσεις. Πρέπει να το αγαπάς, να σου αρέσει αυτό που κάνεις και να θέλεις να είσαι σε ένα τέτοιο χώρο και όχι αλλού. Ναι. Coach ήταν κίνητρο και στη διάρκεια της σεζόν το αίτητο ή απλά προέκυψε, δεν ήταν το ζητούμενο? Όχι, ήταν και το αίτητο, γιατί τα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα που πήραμε με τα συγκεκριμένα παιδιά είχαμε κάνει από μία ήττα και μας πείραζε πάρα πολύ αυτό και το κράτησαμε. Λέμε φέτος θέλουμε να το πάρουμε αίτητο. Και το καταφέραμε και αυτό. Παραδειγματιζόμενοι και από την ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι. Ραφαήλ. Coach, ήταν ωραία εμπειρία και όλος που έγινε και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη να είναι τα παιδιά δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους και να το πανηγυρίσουν όλοι μαζί. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τα παιδιά και για μας, να πέσουμε δηλαδή σε πολύ φιλικά μας πρόσωπα, σε ένα γεμάτο κολυμπητήριο που υποστήριζε κυρίως σε εμάς. Όσες φορές έχουμε παίξει στο παρελθόν, έχουμε παίξει εκτός έδρας. Και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, η οποία είμαστε πολύ χαρούμενοι που τη ζήσαμε. Ναι. Πώς, ήταν εύκολος ο δρόμος προς τον τίτλο, ήταν δύσκολος? Πώς το βιώσατε όλη τη χρονιά? Εντάξει, ο δρόμος προς τον τίτλο ποτέ δεν είναι εύκολος. Όσο καλά προετοιμασμένος κανείς, όσο ταλέντο και αν υπάρχει στην ομάδα και όρεξη για δουλειά, πάντα έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Η σταθερότητα στην απόδοση είναι ένα ζητούμενο το οποίο προσπαθείς να το καταφέρεις. Απλά επειδή η συγκεκριμένη ομάδα είναι επί 9 χρόνια οι ίδιοι και είναι μαζί από μωρά παιδιά, έχουν ισχυροποιηθεί τόσο πολύ οι δεσμοί μεταξύ τους
και οι σχέσεις τους, mm-hmm. που αυτό μας έκανε πολύ δυνατούς στο να το πιστεύουμε και να το καταφέρουμε στο τέλος, παρό τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Υπάρχει ο σχεδιασμός, ο κορμός αυτών των παιδιών να αποτελέσει την ανδρική ομάδα του Πόλο? Αυτή φέτος, τώρα είναι, είναι ένα πολύ σοβαρό δυναμικό στα χέρια του σωματείου, το οποίο ήδη έχει χρησιμοποιηθεί, mm-hmm. από εν μέρει κάποιοι παίκτες ήδη χρησιμοποιούνται στην αντρική ομάδα, με προοπτική να χρησιμοποιηθούν ακόμα περισσότεροι. Το σωματείο έχει επενδύσει σε αυτά τα παιδιά, δηλαδή πέρα από τους γονείς και όλα αυτά, τους προπονητές, το σωματείο τη συγκεκριμένη ηλικία την έχει από πολύ κοντά. Είναι παιδιά coach από την Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, ή γενικότερα έγινε μια διαλογή από όλη την Ελλάδα για να φτάσουμε στο σημείο? Καθόλου. Είναι παιδιά από τα γέννημα θέρμα ΠΑΟΚ, δηλαδή τα παιδιά αυτά από 8 χρονών ξεκινήσανε στον ΠΑΟΚ. Ο βασικός κορμός δηλαδή είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ούτε έχουν προσθεθεί παιδιά από άλλες πόλεις ή από τέτοιο. Είναι παιδιά τα οποία ήταν μαζί από πολύ μικρά. Άρα αυτό ενισχύει και την επιτυχία σας, έτσι? Ενισχύει την επιτυχία, ενισχύει τους δεσμούς των παιδιών με το σωματείο. Είναι ένας συναρπαστικός τρόπος δουλειάς, νομίζω, το συγκεκριμένο μοντέλο. Ναι. Είναι σίγουρο ότι μετά από τόσα χρόνια τα παιδιά είναι πραγματικά μια οικογένεια, όταν λέτε ότι είναι από τα 8 και έχουν φτάσει... Όχι τα παιδιά, όλοι γίνανε μια οικογένεια. Εγώ με τα παιδιά μεταξύ τους, οι γονείς μεταξύ τους, είναι ένα... το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Ραφαήλ. Coach, το αναφέρουμε πάρα πολλές φορές και για την εντρική ομάδα, φαντάζομαι ισχύει για τη δικιά σας. Ο ΠΑΟΚ στην Βόρεια Ελλάδα είναι η μεγάλη δύναμη του Πόλου. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη διαφορά δυναμικότητας που υπάρχει στο να προετοιμαστείτε, δηλαδή για να αντιμετωπίσετε ομάδες της Αθήνας που είναι παραδοσιακές δυνάμεις και είναι όλες μαζεμένες εκεί και έχουν δυνατότητα για φιλικά και δυνατότερες προετοιμασίες? Έχουν δυνατότητα για φιλικά, για μεταγραφές, για προετοιμασίες. Αυτό είναι η πιο μεγάλη δυσκολία που έχουμε και σε επίπεδο αντρικής ομάδας, αλλά και σε επίπεδο υποδομών. Γιατί και η διαφορά και στις υποδομές μας, δυστυχώς, με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης προς το παρόν είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορούμε να έχουμε κέρδος ή να μπορούμε να παίξουμε κάποια από αυτές τις ομάδες. Μας δυσκολεύει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της σεζόν. Προσπαθούμε να το καλύψουμε με πολλά ταξίδια, με πολλές συμμετοχές μας σε τουρνουά που γίνονται αλλού. Έχουμε αναπτύξει το τελευταίο καιρό ιδιαίτερες σχέσεις με την Παρτιζάν, που είναι μια σχολή πόλο και μας βοηθάει και αυτή η σχέση μας. Αλλά είναι μια αντικειμενική δυσκολία που δυστυχώς αυτή τη στιγμή παραμένει. Κότσι, η καθημερινότητά σας ποια είναι και των παιδιών? Προπονήσεις αυτά είναι εύκολη, έχετε θέματα που θα προπονηθείτε, μια βεβαιότητα γενικότερα? Γιατί στην Ελλάδα ο αεραστενικός αθλητισμός δεν βιώνει και τις καλύτερες μέρες, μάλλον βιώνει τις χειρότερες που βιώνει ποτέ. Η Θεσσαλονίκη με τρία κολυμβητήρια που διατίθενται για αγωνιστικό αθλητισμό, που είναι το κολυμβητήριο της Νεάπολης, το Εθνικό και το Ποσειδόνιο, δημιουργεί έλλειψη χώρου από μόνο του αυτό το γεγονός. Ευτυχώς στον ΠΑΟΚ, επειδή υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των προπονητών, καταφέρνουμε δηλαδή το χώρο που έχουμε σαν ΠΑΟΚ σε αυτά τα τρία κολυμβητήρια, με τη σωστή συνεργασία μεταξύ μας, να τον αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να προχωρήσουμε. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια τα κολυμβητήρια λειτουργούν απρόσκοπτα, δηλαδή δεν έχουμε διακοπές στη λειτουργία τους. Αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε μέχρι στιγμής με αυτόν τον τρόπο, με τη συνεργασία μεταξύ των τμήματων εσωτερικά. Η συνεργασία σας με τον Ραστέχνη? Εντάξει, ο Ραστέχνης στηρίζει πάρα πολύ το τμήμα, διατηρώντας την αντρική ομάδα σε επίπεδο Α1 και σε πρωταγωνιστικό επίπεδο κιόλας. Δηλαδή είμαστε πάντα μέσα στους 5, 4, 6 πρώτους, mm-hmm. το οποίο χωρίς την αρρωγή του Α-Σίγμα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εύκολα. Και από εκεί και πέρα, με όραμα αυτό, οι υπόλοιπες ακαδημίες κινούνται ταυτόχρονα. Γιατί το Πόλο Coach δεν έχει βρει στην Ελλάδα τη θέση που του αξίζει? Είναι ένα σπορ γρήγορο, εντυπωσιακό. Το νερό είναι στο στοιχείο του Έλληνα, νομίζω. Τα θαλάσσια σπορ γενικότερα, αλλά και σε ανδρικό επίπεδο οι θεατές είναι λίγοι. Νομίζω ότι είναι λίγο δυσνόητο για ένα άτομο το οποίο δεν έχει τρυφήσει λίγο στο σπορ. Δηλαδή να κάτσει να παρακολουθήσει αρκετά ή να έχει ασχοληθεί παλαιότερα με αυτό, να το καταλάβει σε όλη τη διάσταση. Και αυτό δημιουργεί λίγο έτσι ένα
να μην έχει τόσο ιδιαίτερη προσελευσιμότητα και τόσο δημοτικότητα το άθλημα αυτό. Ναι. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι γενικά σε όλο τον κόσμο το πόλο έτσι. Μάλιστα. Ραφαήλ. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι από την πλευρά μου. Αυτό που είπε νομίζω ο κ. Πασιμπόγκος ότι δεν είναι μια ουρανοκατέβατη επιτυχία για το τμήμα εφήβων Πολτμπάουκ. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία και στα υπόλοιπα τμήματα, στις υπόλοιπες ηλικίες. Αυτό δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Και φαίνεται νομίζω και από το γεγονός ότι πάρα πολλοί αθλητές του ΠΑΟΚ είναι μόνιμα στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος στις μικρότερες ηλικίες. Τώρα... Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, πέρσι ήμασταν πρωταθλητές στο μίνι παίδων, σε μια άλλη κατηγορία. Τώρα το μίνι παίδων ξανά έχει την άλλη εβδομάδα πρωτάθλημα που πιστεύω και θα διεκδικήσει και αυτόν τον τίτλο. Είμαστε οι ακαδημίες, οι στρατοσφαίρες του ΠΑΟΚ είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο, σε αρκετές ηλικίες. Φαντάζομαι τώρα το πρόγραμμα coach λέει διακοπές, έτσι δεν είναι, ή έχετε κάποιες υποχρεώσεις αγωνιστικές. Η συγκεκριμένη ηλικία έχει πανευρωπαϊκό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Τυφλίδα. Εκεί στα μέσα Αυγούστου, mm-hmm. και επειδή αρκετά παιδιά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μέσα σε αυτή την ομάδα, τα παιδιά θα σταματήσουν να δουλεύουν καμιά εβδομάδα τον Αύγουστο μετά το πανευρωπαϊκό. Θα πάνε διακοπές. Άρα θα κάνει και εσείς λίγο υπομονή ακόμα. Μέχρι να ξεκουραστείτε. Όχι υπομονή, είναι και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση το κάνω αυτό που κάνω. Λογικό, ναι. Ειδικά όταν βλέπεις τα παιδιά αυτά από μικρά να προοδεύουν και να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται. Αυτό σου δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίζεις χωρίς να σε νοιάζει κούραση κάτι άλλο. Η κατηγορία αυτή των εφήβων τι ηλικίες περιλαμβάνει, coach? Αυτή είναι ο μικρότερος 2000... που έχει στην ομάδα και μεγαλύτερος. 2000... Ορίστε. Ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος που έχει στην ομάδα, να καταλάβουμε λίγο και το εύρος των ηλικιών. Είναι γεννημένοι 2002 και νεότεροι. Ο μεγαλύτερος είναι 2002, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Mm-hmm. Και συμμετείχαν και παιδιά τα οποία ήταν το 2004 γεννημένοι. Το 2004, έχει. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή επιτυχία και στο μέλλον. Να δίνετε χαρές έτσι και στις οικογένειες των παιδιών και να τιμάτε όλοι σας τον ΠΑΟΚ σαν σύλλογο, γιατί όντως νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Και αφού λέτε και ότι ο σύλλογος έχει καταλάβει ότι έχει στα χέρια του μια σημαντική φουρνιά αθλητών, νομίζω ότι έχετε όλα τα εχέγγυα για να έχουμε και μεγαλύτερες χαρές στο μέλλον, ακόμα και σε ανδρικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας. Και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Να είστε καλά, coach. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ραφαήλ. Έχουμε τον Ραφαήλ στη γραμμή μας. Ραφαήλ. Ναι, Σέργιος, ακούω. Εντάξει, μεγάλη επιτυχία από τις φωτογραφίες που είδα ότι είχε και κόσμο το εθνικό κολυμπητήριο. Ναι, γεμάτο το εθνικό. Ακριβώς. Ήταν ωραία ατμόσφαιρα γι' αυτό, επειδή τελική φάση δεν είχε διοργανωθεί τα τελευταία χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στους εφήβους. Οπότε ήταν ευκαιρία για τα παιδιά να το πανηγυρίσουν και εντός έδρας σε αυτόν τον τίτλο. Με δικά τους πρόσωπα, με παίχτες από την πρώτη ομάδα που έδωσαν το παρόν, με συγγενικά τους πρόσωπα και φίλους. Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε. Γενικά, ο ΠΑΟΚ στις ακαδημίες έχει παιδιά, Ραφαήλ. Πιτσιρικάδες, όχι τώρα σε εφήβους και. Πιτσιρίκια έχει, δηλαδή είναι ένα άθλημα που το προτιμάει ο κόσμος, οι γονείς για τα παιδιά τους. Στο πόλο, ειδικά και στην Κολύβηση, και είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι τεράστια η διαφορά του ΠΑΟΚ σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη με τα υπόλοιπα τμήματα, και από το γεγονός ότι η ανδρική ομάδα δηλαδή, τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά στην Α1, αλλά και στις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που λέμε υπερδύναμη τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και φαίνεται νομίζω από αυτό το γεγονός που είπε και ο coach, ότι ανταγωνίζονται ομάδες υπερδυνάμεις δηλαδή. Του ελληνικού πόλου, Ολυμπιακός, Βουλιαγμένη, τώρα αυτά τα ονόματα δηλαδή τα οποία τα έχουμε συνδέσει με μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη, ότι όταν ο ΠΑΟΚ δείχνει τους εφήβους, δηλαδή έχει μια φουρνιά η οποία καταφέρει να κερδίσει τέτοιες ομάδες, δείχνει δηλαδή τη δουλειά και το μέλλον που υπάρχει στο πόλο του Δικεφάλου. Είχαμε, Ραφαήλ, και την επιτυχία της Στέλλας Μαραγδί, Ναι, νομίζω εντάξει, συνηθισμένη η συγκεκριμένη αθλήτρια να φέρνει μεγάλες επιτυχίες και για την Ελλάδα και για τον ΠΑΟΚ και τις ελπίδες Θεσσαλονίκης που εκπροσωπεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Ατόμων Ειδικές Ανάγκες. Έπιασε και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει τους επόμενους μήνες. Μια αθλήτρια η οποία πάντα σταθερά είναι στις πρώτες θέσεις στην κατηγορία της και πολλές φορές φυσικά και ο Ιβάν Σαββίδης έχει σταθεί στο πλευρό της για να της καλύψει κάποια έξοδα για να συμμετέχει σε αγώνες, αλλά και η ίδια έχει δείξει με τις αθλητικές επιδόσεις ότι αξίζει να είναι στην lead. Στο Ντουμπάι διαβάζω. Στο Ντουμπάι, το Νοέμβριο, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ναι.
Μπορεί και εκεί να χρειαστεί να βοηθήσει λίγο η μάσα πίτης, γιατί... Δυστυχώς ναι, αντί δηλαδή να τα καλύπτει η ομοσπονδία τα αυτονόητα, δηλαδή πολλές φορές τα οποία λέμε, αναγκαζόμαστε πραγματικά να καταφέρουμε σε τέτοιες λύσεις. Και φαντάζω σωματεία ή αθλητές που δεν έχουν πίσω έναν Ιβάν Σαββίδη. Που τα βάζουν οι γονείς και φίλοι και γνωστοί με δανεικά. Ακριβώς. Δηλαδή είχε αναγκαστεί συγκεκριμένη να πάει σε αγώνες χωρίς τον προπονητή της. Ναι. Και μέσω μεσολάβης δηλαδή του κυρίου Σαββίδη πήγε και ο προπονητής της. Φοβερά πράγματα. Και δηλαδή σε ένα άθλημα δηλαδή που χρειάζεται. Βλέπουμε δηλαδή από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις όταν ένας αθλητής κάνει μια προσπάθεια, το πρώτο πράγμα που κάνει να κοιτάξει τον προπονητή του. Τώρα για έναν αθλητή πόσο ψυχολογία παίζει το να γυρίσει και να μην έχει κάποιον στην κερκίδα. Ναι. Ραφαήλ, κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια ησυχία γενικότερα για την ομάδα βόλεϊ το τελευταίο διάστημα, έτσι είναι? Καλό είναι αυτό, νομίζω, έτσι όπως έγινε και τις προηγούμενες μέρες, γιατί ησυχία είχε και βγήκαν τα ονόματα όλα μαζεμένα. Ναι. Ήταν τελικά οι απαντήσεις δόθηκαν όπως πρέπει. Περιμένουμε κάτι τέτοιο ή απλά έχει καλυφθεί μεγάλο μέρος? Τον κόσμο. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έχουν ξεχωρίσει φυσικά και για τον διαγώνιο και για τον κεντρικό. Απλώς ο ΠΑΟΚ θέλει να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή για να πλαισιώσει το σύνολο το οποίο έχει δημιουργήσει ήδη. Και νομίζω θα έρθουν σύντομα και οι ανακοινώσεις. Αλλά αυτό, στο ότι υπάρχουν ήδη κάποιες περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει, αυτό σίγουρα μπορούμε να το αναφέρουμε. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Γιατί θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή και η διοίκηση και ο κύριος Φιλίππο. Ναι, μακάρα μην χρειαστεί φέτος να γίνουν πάλι αλλαγές προσώπων τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Ακριβώς. Θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που έχει ο ΠΑΟΚος, να βρει την καλύτερη δυνατή λύση στη διαγώνια που φυσικά θα επομιστεί το μεγάλο επιθετικό κομμάτι για τη νέα σεζόν. Και στο κέντρο για να είναι παρτενέρε του Τακουρίδη ο βασικός ο ξένος. Ναι, ναι. Και εντάξει, αν χρειαστεί κάτι δεν πάει καλά μέσα στην σεζόν, να γίνει τουλάχιστον μία αλλαγή, να μην γίνει. Εντάξει, μία να γίνει. Το οποίο είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Να μην γίνουν τρεις και τέσσερις αλλαγές. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή. Νωρίτερα ακούσαμε και τον πρωταθλητή Ελλάδος πλέον. Με τους εφήβους του ΠΑΟΚ στο Πόλο, τον Λάκη Παρασκευόπουλο. Μεγάλη επιτυχία των παιδιών. Για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια. Όσοι βρέθηκαν χθες στο Εθνικό Κολυμπητήριο, νομίζω και ωραία πέρασαν. Και ένα συγκλονιστικό αγώνα είδαν τον τελικό ΠΑΟΚ βουλιαγμένοι 19. Και χάρηκαν γιατί ήταν στην πλειοψηφία φίλοι των παιδιών και γονείς και συγγενείς και φίλοι του ΠΑΟΚ. Πέρασαν ένα ωραίο απόγευμα. Στεριό, έβλεπα αγάπη. Πριν. Τι έβλεπες, αγάπη? Αποσύρθηκε ο Αγγέλ Κασίγας και μένει τεχνικός διευθυντής στην Πόρτο. Mm-hmm. Και στο άλλο που έλεγες για τον τελικό, για το Wimbledon, ναι, ναι. 5 ώρες ρε συγκράτησε. Άμα δεν είναι αυτό υπερθέαμα, τότε τι? 5 ώρες, ξέρεις τι είναι? Όχι. 5 ώρες. Άστο. Άστο, Στέριο. Μου πρέπει να το δεις μαγνητοσκόπηση, αγάπη. Δεν κάθεσαι να δεις μαγνητοσκόπηση 5 ώρες. Δύσκολο. Όχι. Αλλά το live εκείνη τη στιγμή είναι αλλού. Μάλιστα. Λοιπόν. Συγκλονισμένος είναι ο κόσμος, να ξέρεις. Εντάξει. Καλά κάνει ο κόσμος και συγκλονίζεται. Αν του άρεσε τόσο το θέαμα. Αυτό. 5 ώρες. Ασχοληθείτε εσείς με τα 90 λεπτά και με τα ποδόσφαιρα και με όλα αυτά. Ναι. Τένις, Στέργιο. Στροφή εκεί. Μάλιστα. Το έχουμε? Όχι. Να το πάμε λίγο. Το βαριέμαι το τένις. Το προωθήσουμε. Το βαριέμαι εγώ. Πρόθεσε το εσύ. Το βαριέσαι. Ή μπορεί να πας με μεταγραφή και στο τένις γενικότερα. Α, δεν έχω θέμα. Ταξιδάκια, μία στο Wimbledon, μία. Ρολάν Καρός. Μια χαρά. Παρίσι. Παρίσι. Νομίζω έχει μεγάλο κομμάτι. USA Open έχει. Australian έχει. Αγάπη. Κορόιδο. Δεν θα σας βλέπω. Δεν θα ξέρω που είστε. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά νομίζω για σήμερα. Οτιδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Κανονική εξέλιξη, εντάξει. Χειροπιαστή που να αξίζει να γράψουμε κάτι στον κόσμο και να μην τον κοροϊδέψουμε. Απλά να πατήσει ένα κλικ, θα τη δείτε στο ΠΑΟΚ 24. Υπάρχει και βίντεο. Υπάρχουν μάλλον βίντεο πολλά για τον Σετσίνη στο ΠΑΟΚ 24. Για τον παίκτη που λέγαμε πριν, το μέσο της Μάλαγα. Mm-hmm. Να πάρετε μία πρώτη γεύση και νομίζω μετά και μέσα από το Repress θα έχει και περισσότερα στοιχεία για αυτόν και για αυτόν. Όπως για κάθε παίκτη που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά μέσα στην ημέρα ενημέρωση για όλα. Για ό,τι προκύψει. Θα υπάρχει ραντεβού, δεν το ξέρω το θέμα επακριβώς, Βαγγέλη Γραμμένο και Άγγελο Ανστασιάδη. Διαζύγιο φαίνεται στον ορίζοντα. Σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη, μάλλον, θα είναι τεράστια έκπληξη να
παραμείνει ο Άγγελος Αναστασιάδης ο τιμόνι της Εθνικής. Το καταγράφουμε και αυτό. Και κάπου εδώ νομίζω φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας ήταν και σήμερα τα ΝΑΚ, όπου υπάρχουν πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε πολύ καλές τιμές. Πολλά και τα καταστήματα και έτσι μισκήμερα στο τέλος και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Ελευθέρως Βενιζέλος, γιατί πολλοί κάνετε και ταξίδια αυτό το διάστημα. Στοκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας και ο Φτίκας Πλακάκια και είδη γηνής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι. Πάντα με τα καλύτερα προϊόντα, τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτίκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού, και στο τηλέφωνο 2310-905-503. Μαζί μας ήταν σε όλο το δίωρο η Αναδομό. Έχοντας κλείσει 10 χρόνια λειτουργίας, συνεχίζει να είναι η νούμερο 1 επιλογή σας για την ανακαίνιση ενός δωματίου του σπιτιού σας, ολόκληρου του σπιτιού σας, του εξοχικού ή της επαγγελματικής σας στέγης. Και μαζί μας η Στίχημαν έχει πολλές προτάσεις, πέρα από τα πρωταθλήματα Σουηδίας, Δανίας και Ρωσίας που ξεκίνησε, που μας απασχολούν καλοκαιριάτικα, όπως και της Βραζιλίας. Υπάρχουν πολλές επιλογές σε όλα τα αθλήματα. Και μαζί μας το Origins Casino, σας είπα, 22 Αυγούστου, Ηλίας Βρετός στο Alfredo's Garden μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου. Κλείστε καιρό στα εισιτήριά σας. Από 12 ευρώ η προπόληση. Στα ταμεία του καζίνου, φυσικά στο Origins Casino, όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Αυτά από εμάς στο πρώτο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 της εβδομάδας. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Μείνετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 3.